να ξέρετε. Εμείς θα περάσουμε. Να στο λέω από σήμερα. Να το ξέρετε. Εμείς θα περάσουμε. Τους έχουμε και θα περάσουμε εμείς. Σας το λέω σήμερα. Από σήμερα σας το λέω. 23 Σεπτεμβρίου λέει το ημερολόγιο. Ημέρα Τετάρτη, 8 και 5, 8 και 6 τι ώρα είναι. Είπαμε εισαγωγή, κάναμε εισαγωγή, δεν κάναμε. Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό βατσικορχοπίπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες, ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Χαιρετίσματα στο Γαβρίλο και στο μικρό Λευτεράκι που περιμένουν για να πάνε στο σχολείο. Χαιρετισμούς που περιμένουν την εισαγωγή και μετά να μπουν στην τάξη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στα δύο παοξάκια, μπαμπά και γιο. Τι έγινε παιδιά, όλα εντάξει? Όλα εντάξει. Και μπαλάρα έπαιξα και τη νίκη άξιζα και η ομάδα ήταν εξαιρετική και χαρακτήρα βγάλαμε και τακτικά ήμασταν υπέροχοι. Αλλά αυτά τα αλλά, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες. Έτσι όπως είδα το μάτς, αν είχα ένα άγχος πριν το παιχνίδι, δεν έχω κανένα άγχος πλέον. Έρχονται εδώ την Τετάρτη, 30 του μηνός, τους αποκλείω, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Κάτι μας χρωστάει η τύχη, που χθες ήταν όλα εναντίον μας. Όλα, χθες 3-4 πράγματα που κρίνουν τέτοια παιχνίδια, όλα ήταν εις βάρος μου. Όλα. Θα τα συζητήσουμε, θα τα αναλύσουμε. Εδώ είμαστε, θα ανοίξουμε γραμμές, θα μιλήσουμε αντάμα. Εδώ είμαστε πάντοτε και μετά από νίκες και μετά από ήττες. Στις καλές, στις άσχημες. Αν και θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει ούτε ένας μετά τη χθεσινή βραδιά που να μην είναι περήφανος για το πώς η ομάδα χθες πήγε και έπαιξε εκεί πέρα μέσα. Για το πώς παρουσιάστηκε, για το πώς αγωνίστηκε, το τι έδειξε, το τι ψυχικά αποθέματα έβγαλε και το πώς πήγε το μάτς. Και φυσικά η εικόνα του παιχνιδιού, το πώς παρουσιαστήκαμε, το πώς αγωνιστήκαμε, το πώς ξεδιπλώσαμε τις χάρες μέσα στο γήπεδο δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν χρειάζεται να σου το πει κανένας ειδικός, κανένας να πούμε υπερδιαβασμένος προπονητής, ούτε χρειάζεται να έχουμε δίπλωμα από τη σχολή της Κολονίας, μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, στο ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Δεν μας πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε όλοι εσείς που περιμένετε τη στραβή, οι αντίπαλοι, στους δικούς μας, σε αυτούς που χθες το πνευμόνι τους γέμισε με ΠΑΟΚ και περηφάνεια για την υπέροχη εμφάνιση. Έχω να πω ότι χθες δείξαμε ότι εμείς θα περάσουμε. Όποιος νιώθει αλλιώς, όποιος φοβάται, πέφτει και κοιμάται. Όποιος νιώθει ότι δεν θα το καταφέρουμε, όποιος νιώθει αποκαμωμένος, φοβισμένος, απογοητευμένος, όποιος έχασε το κουράγιο του, όχι παιδιά, λυπάμαι μετά το χθεσινό μάτς. Θα τους χτυπήσω εκεί που πονάνε, να είναι πάλι δεύτερο μάτς κολόφαρδι. Πάλι. Δηλαδή, πόσο θέλει για να πάει το δοκάρι του Καντουρί λίγα χιλιοστά πιο εδώ? Πόσο θέλει να πέσει στη μία γωνία ο τερματοφύλακάς σου και το πέναλτι του Πέλκα στο κέντρο με δύναμη εκτελεσμένο να πάει γκολ? Πόσο θέλει εκεί, στη φάση του γκολ που γίνεται, πόσες φορές άμα ξαναγίνει αυτή η φάση, θα βάλουν γκολ αυτοί? Και επίσης, πώς θα παίξει ο διαιτητής, σαν αυτό χθες? Εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν πέναλτι, αλλά επίσης πόσες φορές θα γλιστρήσει ή θα παραπατήσει ο Γιαννούλης που κάνει και χθες ένα τεράστιο παιχνίδι. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε. Να πούμε ότι ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης κοντά σας πάνω από μισό αιώνα με υπέροχα πράγματα. Κοντά σας τώρα και με πλυντήρια ρούχων Whirlpool. Γνωρίστε ένα κόσμο ηλεκτρικών συσκευών οικιακών που συνδυάζει τις προηγμένες επιδόσεις, την απλότητα της χρήσης και την πρωτοποριακή σχεδίαση
Νέα γενιά πλυντηρίων ρούχων της Whirlpool. Η έκτη αίσθηση που ανοιχνεύει αυτόματα την ποιότητα των υφασμάτων επιλέγοντας τον κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Το νέο σύστημα Fresh Care. Υπέροχα πράγματα στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα δώσουμε και δωράκλα από εκεί. Όλα αυτά στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που έχετε δυνατότητα και για τηλεοράσεις υπέροχες και για smartphone και για κλιματιστικά και ψυγεία και πλυντήρια και κουζίνες και τα πάντα όλα. Φυσικά για το πιο φρέσκο και νόστιμο θαλασσινό, δύο είναι οι δρόμοι, ο ένας οδηγεί στο Ρεόκαστρο, εκεί με τηλέφωνο 695666 και στο διοικητήριο 214.000 πεντανόστιμα, εκλεκτά, με πολύ μεράκι, πεντακάθαρα όλα, σε δύο κουκλίστικα ιχθυοπολία και με χώρο εστιατορίου υπέροχο. Βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας. Θωρακίστε τον οργανισμό σας με υπέροχα θαλασσινά. Φυσικά για γλυκό, για υπέροχες τουρτάρες, για παγωτάρες, για ψωμάρες, αρτοζαχαροπλαστία Νικολαίδης. Υπέροχα όλα. Υπέροχα, πεντανόστιμα. Καραολίκη Δημητρίου 237 και 163. Και βέβαια, αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο Τσαντεκίδης στο δρόμο για Ωραιόκαστρο. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Και επαγγελματικό και πληρώνετε όπως θέλετε και το πηγαίνετε σε όποιο συνεργείο θέλετε. Θέλω να πάρω λίγο σταυράκι. Παζαρέτζι, καμάρι μου. Τα φιλιά μας στην Πάτρα, καρδασάκι μου, αίμα μου. Τι νιώθω λοιπόν μετά από το χθεσινό μάτς. Νιώθω ότι θα περάσω ρε παιδί μου. Αν εχθές πριν το μάτς είχα ένα άγχος, τώρα δεν έχω άγχος. Δεν ξέρω πώς θα γίνει και με ποιο τρόπο. Αυτό που είπε ο Πέλκας. Ο Πέλκας που απέδειξε χθες ότι έχει άντερα, ότι έχει αποθέματα, ότι μεγάλωσε, ότι σκλήρινε, ότι είναι αρχηγός. Διότι πολλοίς κόσμος μετά το άστοχο πέναλτι, πριν καν συμπληρωθούν λίγα λεπτά, θα λίγιζε, θα κατέρε, θα εξαφανιζόταν. Θα τον κατάπινε το χόρτο. Θα τον χάναμε από προσώπου γης. Πολλοί κόσμος μετά από το χαμένο πέναλτι, που ξέρει πολύ καλά ο Πέλκας, νιώθει όσο ελάχιστοι που φοράνε τη φανέλα αυτή, τι σημαίνει αυτό και τι μπορεί να σημαίνει για τον Πέλκα αυτό το χαμένο πέναλτι, τι μπορεί, πόσο μπορεί να κοστίσει την ομάδα. Όχι μόνο δεν εξαφανίζεται, βγάζει εγωισμό, βγάζει αντίδραση, λυσάει, τρέχει, παλεύει, μοχθεί και πετυχαίνει και ένα γκολ σπουδαίας σημασίας αλλά και υψηλής δυσκολίας, υψηλού βαθμού δυσκολίας, έτσι όπως βάζει το πόδι του, τελειώνοντας υπέροχα τη φάση μετά την μπάλα του επίσης εξαιρετικού εχθές Ζίφκοβιτς του Χαραλάμπους. Πολλά πράγματα σε αυτό το επίπεδο έχουμε πει. Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει σωστά, να κάνει σωστό το 95%, αλλά αυτό το 5 ή το 4 ή το 2%, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν την διαφορά. Λέγαμε όλες τις μέρες να μην κάνουμε λάθη, γιατί δεν συγχωρούνται τα λάθη. Και πάλι χθες η τύχη, γιατί στη φάση του Καντουρί, του υπέροχου Καντουρί, που και χθες μας έβγαλε τα μάτια, δεν έχω να πω τίποτα Λεβέντη. Βγάζω το καπέλο, δεν μπορεί να είσαι ο ίδιος Καντουρί που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, εκτός κι αν όντως παίζει ρόλο το ότι δεν σε έβαζε να παίξει στη θέση σου ο προηγούμενος προπονητής, γιατί είσαι ένα οκταροδεκάρι, χθες ποιότητα, τρέξιμο, κόψιμο, ράψιμο, πάσες, ατελείωτη ποιότητα στα χαφ, δεν έχω να πω τίποτα, έχω πάρει πίσω ό,τι κουβέντα, ό,τι δυσαρέσκεια τα προηγούμενα χρόνια, έχεις κάνει τρεις ματσάρες, αρκεί να μην εξαφανιστείς. Από εδώ και πέρα μην κάνεις δηλαδή ό,τι έκανε ο Μπίσεσβαρ πέρυσι που έπαιξε δύο ματσάρες με τον Άγιαξ και μετά τον ψάχναμε με το κιάλι γιατί είχε στείλει τον Τζον Κάρικτον, είχε στείλει ένα σωσία να του κάνει τα μάτς. Και πιθανόν να έκανε διακοπές σε κάποιο εξωτικό νησί όλη τη χρονιά. Θα πούμε αυτά που θέλουμε. Ένας διαιτητής που από την αρχή μέχρι το τέλος σε κυνηγάει. Ένας διαιτητής που δεν δίνει όχι μισό σφύριγμα, που στο στράβηγμα
του Ζίβκοβιτς κάνει τα στραβά μάτια, που τη χερούκλα πιο μεγάλο και από το χέρι του Καραγκιόζη στη χάρτινη φιγούρα στην αρχή του πρωτοδρόμου, πρέπει να πας στο ΒΑΡ για να δεις αυτή τη χερούκλα, ας πούμε. Φρουτ στο δικό τους πέναλτι, κατευθείαν. Και πολλές φορές τους έδωσε ανάσες με τα σφυρίγματα μέσα στο παιχνίδι, ήταν εχθρικός. Και ξαναλέω, εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν πέναλτι, που άλλος μπορεί και να μην το δώσει εκεί. Ένας υπέροχος ΠΑΟΚ, μια ομάδα να την πιει στο ποτήρι, εξαιρετικός, με χαρακτήρα, με ατελείωτα χιλιόμετρα, με τρεξίματα, με συνδυασμούς, με κάθετες μπαλιές, με προσωπικότητα, άριστα στημένος για μία ακόμα φορά από τον Αμπέλ Φερέιρα. Μεγάλε, στο είχαμε πει ότι όταν θα δείξεις αυτά που πρέπει, πρώτη-πρώτη θα σπεύσουμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο, να απονείμουμε τα εύσημα και να σε παραδεχτούμε. Και έχει κάνει και χθες ένα εξαιρετικό διάβασμα του παιχνιδιού. Έχει πάρει πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι τα μέτρα από την Κράσνονταρ και απλά εκεί τώρα όταν η μπάλα πηγαίνει 2 χιλιοστά πιο πέρα στο πλασέ του Καντουρί, τι να κάνεις, τι να πεις. 3-4 πράγματα έπαιξαν ρόλο για να μην φύγουμε, όχι απλά με ισοπαλία, αλλά να μην φύγουμε νικητές χθες από το γήπεδο της ρωσικής ομάδας. Το χαμένο πέναλτι του Πέλκα, που είναι άλλο μάτς. Ναι, ο Πέλκας γυρίζει, κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι, βάζει και ένα δυσκολότατο, ένα υπέροχο γκολ, αλλά αλλιώς είναι στα πρώτα λεπτά, πριν καν υδρώσουν οι φανελίτσες των παικτών, πριν καν καταλάβουν τι έχει γίνει, να είναι 0-1. Άλλο μάτς είναι μετά. Αγχώνονται από την αρχή, υδρώτα στην πλάτη τους, κατεβαίνει την ποποχαράδρα του υδραυλικού, κρύος υδρώτας, τους πιέζεις και αν βάλεις και ένα δεύτερο, τους τελώνεις, γεια σας, από χθες. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο λόρο του μικρού λούστρου, ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ. Όμορφα. Δεν μπαίνει το γκολ. Η ομάδα δεν καταραίει. Δεν τα χάνει. Και ο Πέλκας και η υπόλοιπη ομάδα. Ατελείωτα τρεξίματα. Χαρακτήρα, εγωισμό. Σε καμία στιγμή δεν φοβήθηκε η ομάδα τον αντίπαλο. Μπήκε να παίξει, να πάρει την πρόκριση. Εμείς και όχι εσείς, φώναζαν σε κάθε τους ενέργεια οι παίκτες. Αλλά μία το πέναλτι, το χαμένο. Μία το πέναλτι το δικό μας, το ένα πέναλτι που πιστεύω 50 φορές θα πάει ο υπέροχος Γιαννούλης στη φάση, δεν θα πάει έτσι πάνω στη φάση. Και φαίνεται που γυρίζει και στο Μιχαλίδη και του λέει, ναι, το έκανα. Τα λέμε τώρα τι, ότι δεν ήταν. Θέλω τα μιλάμε να μιλάμε έντιμα. Δεύτερη φάση αυτή. Τρίτη φάση αυτή, η ασυνονοησία στο γκολ της Κράσνονταρ, που λίγο τσιμπάει ο Μπέρκ την μπάλα, λίγο για δευτερόλεπτα. Αυτά είναι που λέμε τα δευτερόλεπτα, οι μικρές, οι τόσο μικρές, οι τόσο ασήμαντες αλλά και σημαντικές στιγμές, οι λεπτομέρειες που μπορεί. Εκεί είναι που λέμε. Έγινε από μένα το λάθος. Να μην την πληρώσω, ρε φίλε. Να μην την πληρώσω. Εγώ βλέπω ότι έτσι όπως παρουσιαστήκαμε χθες, τους έχουμε μέσα στην Τούμπα. Εμείς θα περάσουμε. Εμείς θα τους βγάλουμε και πάλι τη γλώσσα στο τρέξιμο. Πίσω είναι ευάλωτοι. Θα πιέσουμε να βάλουμε γκολ. Νικήσαμε την Μπεσίκτας. Νικήσαμε την Μπενφίκα, θα περάσουμε και αυτούς. Και να πάμε να σηκώσουμε σεντόνια, να ζήσουμε πράγματα που δεν τα έχουμε ζήσει άλλη φορά. Και ας μην είμαστε εκεί. Η ομάδα το απέδειξε. Υπέροχη η παράσταση από όλους. Τι να ξεχωρίσω, ένας Γιαννούλης συγκλονιστικός. Πάλι με τις κάθετες, πάλι με τις επελάσεις όσο είχε κουράγια. Ο Πέλκας επίσης. Επιστρέφει μετά το χαμένο πέναλτι, βάζει ένα υπέροχο γκολ, τρέχει ατελείωτα χιλιόμετρα. Ο Ζίβκοβιτς, ποιότητα, σαν ψευτοενιάρη, αριστερά, δεξιά, δηλαδή διαβολιστής, περνάει την πάσα στον γκολ του Πέλκα. Οργώνει το γήπεδο. Ο Καντουρί, μαγικός. Είσαι εσύ ο ίδιος που λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, τι είναι αυτός που περπατάει
Είσαι εσύ ο ίδιος. Κάνει ένα πραγματικά φοβερό παιχνίδι. Παντού στο κέντρο. Τρεξίματα, κοψίματα, χαρακτήρα, ποιότητα. Να δώσει, να μοιράσει, να τρέξει. Να... Παντού, παντού. Ο Καντούρη. Ένα σύγχρονο οχτάρι, οχταροδεκάρι. Που όπου τον έβλεπες στο κέντρο έλεγες τώρα είμαι ήρεμος. Ήρεμος είμαι. Να πω τι για το Βαρέλα που κάνει χθες συγκλονιστικό παιχνίδι. Για το Μιχαηλίδη επίσης. Που στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού έχει κάνει, τον έχει βιδώσει τον Μπέρκ. Τον περίφημο Μπέρκ. Θα δικήσω άμα πιάσω τώρα, πρέπει να του πιάσω έναν ο Ζίφκοβιτς που πάλι κάνει ένα παιχνίδι χωρίς λάθη. Δεν θεωρώ ότι ήταν δική του ευθύνη. Εκεί υπήρξε συνεννοησία στον γκολ. Να πιάσουμε τι, να πούμε ο Τζόλης πάλι τρεξίματα. Μπροστά, πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Από τον ΣΒΑΠ, χιλιόμετρα. Έτρεξε, 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 έσκασε. Έσκασε. Πολλά τρεξίματα την ομάδα. Εγώ λοιπόν, έχω να πω, πέρα από το ότι αισθάνομαι περήφανος για το πώς είδα εχθές την ομάδα μου, γέμισα το πνευμόνι μου με ΠΑΟΚ, με αυτοπεποίθηση. Αυτή η ομάδα, έτσι όπως την είδαμε και εχθές, αυτή η ομάδα θα περάσει στους ομίλους. Και όχι Κράσνονταρ. Δεν είδα επίσης τους παίκτες αγχωμένους, πολύ σημαντικό, μπήκαν, έπαιξαν την μπάλα τους, ξεδίπλωσαν τις αρετές της ομάδας, ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ναι με τις αδυναμίες μας, ναι με τα λάθη μας, ναι θα έπρεπε να είναι εκεί ήδη το εξάρι, θα έπρεπε να είναι εκεί ήδη το δεξί μπακ, για να τα λέμε όλα, θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ αυτές οι μεταγραφές, θα έπρεπε να είναι ήδη εδώ το center for. Να είναι η φυσική του θέση. Θα τους έχουμε τους δύο αυτούς. Το εξάρι όχι, αλλά και το δεξιμπάκο ο Αγγέ. Αλλά και ο Αντωνάκης. Ο Τσολάκης. Ο Γερμανοκροάτης. Πιστεύω ότι θα τους δούμε στη ρεβάνς. Στις 30 του μηνός. Μιλάμε σήμερα για αυτό το παιχνίδι. Από αύριο θα συζητάμε για το Βόλο. Και επειδή δεν πρέπει το Δίσεξε Μαρτίν... Ουκ ανδρός σοφού λέει, το Δίσεξε Μαρτίν, ουκ ομάδας σοφής, θα πούμε εμείς. Δεν πρέπει αυτό που συνέβη με τον Ατρόμητο, μετά από μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά με την Μπενφίκα, δεν πρέπει να γίνει γκέλα. Από αύριο, σήμερα συζητάμε για αυτό το παιχνίδι, εννοείται και φυσικά, επόμενο είναι στα απόνερα, άσε που δεν κοιμηθήκαμε, έχουμε έρθει κατευθείαν. Στα απόνερα, μετά όμως θα συζητήσουμε... Για το διπλό που πρέπει η ομάδα να κάνει στο Βόλο. Δεν συγχωρείτε στραβοπάτημα, νωρίς, άλλοι βαθμοί πεταμένοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που χθες ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας το βράδυ που κάναμε τη βόλτα μας. Τα έχω μπροστά μου γραμμένα, Ανόβερο, Μόντρεαλ, Λονδίνο, Ρουμανία, Ρίγα, Λετωνίας, Μόναχο, Μελβούρνη, Λάρνακα, Στοκχόλμη, Βιέννη, Φραγκφούρτη, Κονέκτικατ. Το Χρήστο, το Μιχάλη στο Μόντρεαλ, τον Κώστα στο Λονδίνο, τον Τριαντάφυλλο στη Ρουμανία, τον Κώστα στη Λετωνία, στη Ρίγα το Χρήστο στο Μόναχο, τον Χάρη τον Παίδιο στη Μελβούρνη, τον Αλέξ στη Λάρνακα, τη Στέλλα στη Βιέννη, τον Γιάννη στο Χόλμη, τον Κώστα στη Φραγκφούρτη, στο Κονέκτικα, τον Χρήστο, όλους εσάς που κάναμε και άλλες πόσες προσπάθειες για να βγάλουμε όσους περισσότερους μπορούσαμε. Είχαμε και τις συνδέσεις με το γήπεδο και πρώτο ο Θεός τις τρίτες τα βράδια. Αυτό θα κάνουμε. Να σας συνδέουμε, να γινόμαστε μια μεγάλη παρέα ραδιοφωνική και αισθάνομαι πραγματικά ευτυχής που μας συνδέει αυτός ο εμφάλιος λόρος και που τα βράδια του Ευρωπαϊκού ΠΑΟΚ είμαστε μαζί. Μια αγκαλιά, μια παρέα. Εμείς σας παίρνουμε για να μην χρεώνεστε. Το έχω πει πολλές φορές γιατί δεν μπορώ να σας βάλω σε διαδικασία, ούτε το συζητάμε. Τώρα, στείνει την μπάλα στο πέναλτι. Ο Πέλκας και σκέφτομαι πόσο μας κυνηγάει αυτή η κατάρα της Λευκής Βούλας. Παιδί ήμουν στην Γερμανία και θυμάμαι τα μάτς με την Bayern, με την Άιντραχτ, μετά με τη Σεμβίλη, με την Μπενφίκα. Δηλαδή πότε η άσπρη βούλα μας έδωσε χαρά στην Ευρώπη. Και βαθιά μέσα μας περιμέναμε την γκέλα μετά την...
τεράστια πρόκληση με την Μπενφίκα. Λίγο πολύ μιλάμε τώρα ανοιχτά, έτσι. Δηλαδή δεν το εξωτερικεύουμε. Θα κάνουμε γκέλα, ούτε είναι φυσικά αυτό που θέλουμε, αλλά στείνει την μπάλα ο Πέλκας και δεν ξέρω αν κάναμε εκείνη τη στιγμή μία μίνι σούπερ γρήγορη σφιγμομέτρηση στα εκατομμύρια παοξίδων πάνω στον πλανήτη. Τι ποσοστό θα πίστευε ότι θα το βάλουμε τον γκολ. Αυτή η καταραμένη άσπρη βούλα. Γιατί το επαναλαμβάνω, είναι ένα άλλο μάτς 0-1 πριν καν συμπληρωθούν δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Άλλο μάτς, τους καταρακώνεις, τους κυνηγάς, σου βάζεις και ένα δεύτερο και τους τελειώνεις. Μετά αν όμως μόνο ο Κίπλινγκ έκανε καριέρα, εμείς θα κοιτάξουμε τώρα τι. Εδώ με προσοχή πίσω να μην φάμε και μπροστά να βάλουμε. Μπορούμε και το 2-0, στη χειρότερη μπορούμε και στο 2-1 στην παράταση. Θα τους χτυπήσουμε στα δύνατά τους σημεία που είναι η άμυνά τους. Πιστεύω ότι θα βάλει τον Τζόλακ. Δεν έχει σημασία που είναι λίγες μέρες εδώ. Παστελωτής είναι παστελωτής. Αυτός που παστελώνει, παστελώνει. Και ας μην ξέρει το όνομα του συμπαίκτη του. Και ας μην ξέρει την οικογενειακή του κατάσταση. Παιδικές αρρώστιες. Αγαπημένο φαγητό, αγαπημένη σειρά. Δεν μας νοιάζει. Δώσε μου, τάισε με εμένα. Τάισε με, τον είδατε στο βιντεάκι. Γυαλίζει το μάτι του. Γυαλίζει το μάτι. Φαίνεται ο παστελωτής. Τάισε με ρε, να παστελώσω. Με το ξεκίνημα κατευθείαν, με το καλημέρα σας. Να συστηθώ. Χωρίς να έχουμε παράπονο χθες από την τριάδα μπροστά. Το Ζίφκοβιτς, τον Τζόλι και τον Μπέλκα. Έτρεξαν, μόχθησαν, πάλεψαν. Κανένα παράπονο. Ο Σφιντέρης γίνεται φορμέ. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή αντί να πάρει τα πάνω του που έφυγε ο Ακπομ και ελευθερώνει τη θέση, παρουσιάζεται πιο καταρακωμένος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τόσο πια σε παίρνει από κάτω. Ψυχολογία. Ορμήξτε, αρπάξτε τη θέση, ρε. Ευλογία είναι στον ΠΑΟΚ εδώ. Τα λεφτά σας αυτά. Είστε προνομιούχοι. Άρπαξε την ευκαιρία, ρε. Δείξτε τον προπονητή ότι. Μη σας παίρνει από κάτω. Βγάλτε χαρακτήρα. Δείτε λίγο το Πελκάκι. Χάνει το πέναλτι και αντί να εξαφανιστεί, τρελαίνεται. Και πάει μετά και βάζει την κολάρα. Και δεν άφησε απάτη τη πιθαμή. Χαρακτήρα, αντίδραση η ομάδα σε όλο το παιχνίδι. Δεν φοβήθηκε πουθενά τον αντίπαλο. Γι' αυτό και αν είδατε αντιδράσεις στους παίκτες Κράσνονταρ, στο τέλος αυτό που έβγαινε το ουφ, πώς κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι. Πολύ θετικό αποτέλεσμα για μας, λέγανε οι παίκτες Κράσνονταρ, που καταφέραμε σήμερα να μην χάσουμε. Αλλά δεν μπορεί η ρουφιάνα η μπάλα, δεν μπορεί η μοίρα, η τύχη να μου γυρίζει συνέχεια την πλάτη, δεν μπορεί. Μου οφείλει, μας οφείλει κάτι. Και θα μας το δώσει. Και ο Θεός φυσικά, γιατί δεν βλάψαμε ποτέ κανέναν και πάμε με το σταυρό στο χέρι. Μια, δυο, τρεις. Αυτό μας αξίζει, αυτό μας αρμόζει, αυτό περιμένουμε χρόνια, αυτό και θα γίνει. 30 Σεπτεμβρίου το βράδυ θα είμαστε στους ομίλους του Champions League. Αρκεί η ομάδα φυσικά να παίξει έτσι, να αποφύγει τα λάθη, να βγάλει τον ίδιο χαρακτήρα, δεν έχει να φοβηθεί τον αντίπαλο. Ο αντίπαλος θα φοβάται για αυτό που θα συμβεί στην Τούμπα. Και το ίδιο υποστήριξαν και ο προπονητής που και χθες κάνει άριστο στήσιμο, άριστη διαχείριση, πολύ διαβασμένος, μεγάλο κουουουτσάρισμα από τον Αμπέλ Φερέιρα. Αυτό όμως μαρτυρούν και δηλώ ο Πέλκας στο τέλος. Δεν ξέρω, λέει, τι θα είναι. Πώς θα το λέγαμε εμείς, χωρίς κουβέντες όμορφες και στρογγυλεμένες και δημοσιοσχετίστικες. Δεν ξέρω τι θα γίνει, λέει, δεν με ενδιαφέρει. Εμείς θα περάσουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, λέει, στην επάνω. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Το ίδιο και ο Κρέσπο. Εμείς θα περάσουμε, το ίδιο και ο προπονητής. Το πιστεύουμε όλοι. Μετά από χθες, πιο πολύ το πιστεύουμε. Δηλαδή, εμένα μιλάω προσωπικά σαν Κωστής και πάω σε διάλειμμα. Μετά το χθεσινό παιχνίδι, παρά το αποτέλεσμα, περισσότερο πιστεύω, περισσότερο πεπισμένος είμαι ότι θα περάσω. Εγώ θα περάσω. Εμείς τους έχουμε, αυτό θα κάνουμε εδώ, θα πάμε να γράψουμε ιστορία, χωρίς φόβο, με πολύ πάθος, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα, με πίστη στις δυνατότητές μας, να πάμε να περάσουμε
στους ομίλους και να τελειώνουμε και με αυτή την ιστορία. Αυτό έδειξε χθες η ομάδα. Ότι μπορεί, ότι έχει τις δυνατότητες, αρκεί αυτά τα σημεία, αυτά τα λάθη να τα αποφύγει εξ ολοκλήρου στη ρεβάνς. Για το Βόλο και για το μάτς του πρωταθλήματος θα συζητήσουμε από αύριο. Σήμερα μιλάμε, θα ανοίξουμε γραμμές ήδη να βοσμήνουν τα λαμπιόνια, να ακούσω εσάς, να μιλήσουμε, να πούμε την άποψή μας, να μοιραστούμε τις σκέψεις μας όπως κάνουμε και μετά από δύσκολες μέρες. Αν και χθες το ξαναλέω, ναι μεν ήττα μας αφήνει μια πικρή γεύση, αλλά καμάρι, περηφάνεια για την ομάδα. Αυτό νιώθω εγώ. Αυτό νιώθω εγώ. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και την αντίπαλο την καίμε. Και την περνάμε την Κράσνοταρ. Μια φορά πήγε λέει ο Παοξής στον ψυχολόγο. Και μετά πήγε και αυτός. Άρχισε να πηγαίνει και αυτός. Το σύνθημα και όταν θα πάω στον τρολογιατρό. Αλλά και το άλλο που λέει Παοξ γιατί μας βγάζει την ψυχή. Όλα είναι βγαλμένα βλέπετε. Τι ήταν στο τέλος. Τι ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Στρωμένο εύκολο στο δρόμο μας. Τι μας δόθηκε χωρίς να μας βγει η ψυχή, χωρίς να δώσουμε από τον εαυτό μας κομμάτι, χωρίς να νιώσουμε πόνο, χωρίς να περάσουμε αγωνία. Τι. Σε όλα αυτά τα χρόνια από το 1926, πείτε μου, τι βρήκε αυτή η ομάδα εύκολο μπροστά της. Τι δεν μας ταλαιπώρησε. Σας ρωτώ ευθέως και εσάς που είμαστε κοντά στην ηλικία και τους πιο μικρούς και τους πιο μεγάλους. Πότε αυτή η ομάδα πέρασε εύκολους δρόμους. Πότε ήταν στρωμένος ο δρόμος με ροδοπέταλα και με βελούδα. Ό,τι καταφέραμε, δείτε και πρόσφατα. Τα double. Δείτε και πρόσφατα. Από πού γυρίσαμε, τι καταφέραμε. Τίποτα δεν καταφέραμε χωρίς να ξοδέψουμε ψυχή, χωρίς να βγάλουμε αγωνία, χωρίς να παλέψουμε, τίποτα εύκολο. Έτσι θα γίνει και τώρα. Και στους ομίλους θα μπω και θα το χαρώ με την ψυχή μου, απλά θα έχω ταλαιπωρηθεί. Απλά θα έχω βγάλει άγχος, θα έχω βγάλει αγωνία, θα έχω αγωνιστεί, θα έχω παλέψει γι' αυτό και δεν θα είναι εύκολο για μία ακόμα φορά τίποτα. Όμως εμείς θα περάσουμε. 30 Σεπτεμβρίου το βράδυ εμείς θα είμαστε στους ομίλους. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Ναι, γεια σας. Δεν είπα καν το τηλέφωνο 2310-287-888. Ναι, καλημέρα. Γιατί πρέπει να πεις το τηλέφωνο. Να το πω, εντάξει, παρότι είναι και καινούργοι στην παρέα μας Γιώργο. Να κάνουμε, έρχονται καινούργοι. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Γιώργάρα μου, γεια σου. Τα παιδιά μας χθες ήταν υπέροχα. Ναι. Αξίζανε τη νίκη, δεν αξίζανε την ήττα. Αλλά ναι, όλα είναι στο πρόγραμμα και τα λοιπά. Χερδίδι επίσης, μπράβο τους, παλέψανε μέχρι τη τελευταία στιγμή. Έτσι. Πολύ βρώμικος ο Σουηδός, ναι. Πάρα πολύ βρώμικος. Ο Μπέρκ, ναι. Α, τσογλανάς, το λέω έτσι ευθέως, άστο το, τον ξέραμε από εδώ. Όπως το είπες, ακριβώς από εδώ πέρα. Άστο, παλιοχαρακτήρας. Όταν δόθηκε το πέναλτι, σηκώνομαι και φεύγω και βγαίνω έξω στο μπαλκόνι. Μου λέει, είναι γούπες. Δεν μπορώ, λέω. Άρα ξέρουμε ποιος θέλει. Την άλλη φορά δεν θα φύγεις. Όχι. Βρήκαμε τον υπαίτιο. Θα πρέπει να φέρουμε κάποιον να τους μάθει να εκτελούν πέναλτι. 2019 με 2020 έχουμε χάσει τα περισσότερα πέναλτι. Έχουμε χάσει να κάνουν πέναλτι. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα πέναλτι θα τα εκτελεί ο ΣΒΑΜ. Επειδή χρόνια τα εκτελούσε τα πέναλτι στη Rapid ο ΣΒΑΜ, αυτός θα εκτελεί. Κακώς δεν πήγε να το χτυπήσει. Μα ο πρώτος εκτελεστής είναι ο Πέλκας. Έχει επιλέξει τον Πέλκα που έχει ευστοχία στα πέναλτι. Αλλά ο Πέλκας έχει αποδείξει ότι έχει ξαναχάσει πέναλτι. Εντάξει. Μα χθες το πέναλτι φαίνεται ότι επιλέγει στο κέντρο της εστίας και με δύναμη, υπολογίζοντας ότι θα διαλέξει μία γωνία το τέρμα. Έτσι, είναι, φαίνεται ότι εκεί θέλει να τη στείλει. Δεν είναι ότι ήθελε να τη στείλω στα πλάγια και αστόχησα. Είναι
εσκεμμένη, είναι θελημένη η επιλογή να σουτάρει με δύναμη στο κέντρο. Αλλά ο άλλος βλέπεις ότι δεν έπεσε. Γιατί συνήθως το τέρμα, Γιώργο, επιλέγει μία γωνία. Επιλέγει, είναι έτσι. Και πέφτει, ρε παιδί μου. Και πέφτει. Είναι και έτσι. Θέμα τύχης. Μα και θέμα τύχης. Να σου πω κάτι. Δες λίγο, στο δοκάρι του Καντουρί, η μπάλα μετά. Εγώ σου λέω πάει στο δοκάρι. Μετά είναι ο Κρέσπο εκεί, σουτάρει και βρίσκει στα πόδια του τερματοφύλακα. Στα πόδια, ναι. Δηλαδή, τι είναι εκεί μετά το χαμένο, αλλά μετά το δοκάρι να μπει γκολ. Το πλασέ που έχει κάνει ο Καντουρί και έχει πάει η μπάλα στο δοκάρι είναι απίστευτο. Η ενέργεια του είναι απίστευτη. Ο άνθρωπος κάνει φοβερό μάτς. Τι να πούμε, ρε παιδιά, Δεν είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι που τα τρία παιχνίδια ευρωπαϊκά που είδαμε, ήταν ο άνθρωπος. Ένας άλλος είναι ο ίδιος Καντουρί, ρε Γιώργο. Αυτός που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Μπήκε στη θέση του. Είναι και αυτό, αλλά και άλλες φορές που είχε παίξει τη θέση του. Ήταν έτσι. Μιλάμε, είναι αφιονισμένος. Μιλάμε για ένα χαφ με φοβερά πράγματα, βλέπουμε. Καλά θα κάνει τον Πολωνό να τον αφήσει εκτός 16ης και εκτός 18ης. Μήπως άνθρωπος έχει κάνει οικογενειακό πρόβλημα, κάτι συμβαίνει. Και δεν βλέπει, ας κατεβάσει τον Κούσχερα, παιδιά. Ήρθε και ο Κροάτης και το θέμα θα λυθεί. Μήπως ξέρεις τι γίνει και με τη δολοφονία του διαιτητή στην Ιταλία. Του διαιτητή και της γυναίκας του. Και τη γυναίκα του σκοτώσε. Ναι. Όχι μόνο το διαιτητή. Δεν ξέρω παραπάνω, χθες δεν πρόλαβα να δω, είδα μόνο τους τίτλους, δεν πρόλαβα να δω λεπτομέρειες, τι να πω. Δεν έχω τι να πω. Πάντως από ό,τι έμαθα εγώ δεν ήταν απόπειρα ληστείας καθόλου. Ναι, δεν ξέρω τι ήταν, δεν μπορώ να ξέρω, ούτε με αυτά τα θέματα είμαι προσεκτικός να σας πω ότι ούτε γνωρίζουμε αν είχε να κάνει με το ποδόσφαιρο, ήταν σύμπτωση ή οτιδήποτε, δεν το ξέρουμε. Έγινε, Γιώργη μου. Υπέροχοι και θα δέσουν και τα παιδιά. Και θα περάσουμε, φίλε. Και θα περάσουμε. Θα περάσουμε εμείς. Τέλος. Έγινε. Καλή γεια σου, Γιώργη μου. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς τον Μένιο. Καλώς τον. Καλώς τον Λαγκαδά. Ιβάν Σαββίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα το πω κι αλλιώς, ζουμουρσούμε τον Κωστή και έχουμε και Ιβάν Σαββίδη μαζί. Αδερφέ μου. Η ομάδα έχει γίνει εισάξια και μπορεί να μπαίνει πλέον και να διεκδικεί την είσοδό της στο Champions League. Είναι ομάδα Champions League αυτή. Είναι ομάδα Champions League όπως το λες. Με δύο λέξεις το λέμε. Έχουμε τον ικανότατο προπονητή, τον Ευρωπαίο, που μας έκανε ομάδα και είμαι χαρούμενος που μας δικαιώνει όλους εμάς που υποστηρίζουμε τον προπονητή. Το καταλαβαίνεις τι είπα. 100%. Που υποστηρίζουμε τον προπονητή, όχι μόνο. 100% τον Φερέιρα. Αυτό που δείχνει τώρα φέτος, έτσι, δεν έχει καμία σχέση με τα περσινά και πρέπει... Δεν μπορούσε να είναι διαφορετική η πορεία της ομάδος μετά τις εμφανίσεις τις περσινές με Άγιαξ και... Και τι είπαμε, ήταν για 20 λεπτά, έγινε για μισή ώρα και γίνεται πλέον για 90 λεπτά. Τώρα, σήμερα θα μου επιτρέψετε... Να κάνω λίγο και τις δικές μου θεωρίες, γιατί έχουν γεμίσει τα ραδιόφωνα από ανθρώπους που δεν μπήκαν ποτέ μες στο γήπεδο να κάνουν θεωρίες. Η αγάπη μας περισσεύει, φίλε Κωστή. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Για ό,τι γίνονται στην ομάδα. Τακτικές θα πούμε, να το παίξουμε έξυπνοι. Ό,τι βλέπουμε λέμε. Αυτό. Άκουσε με. Ό,τι βλέπουμε άκουσε λέμε. Άκουσε λίγο και θα κλείσω με αυτό. Ναι. Δεν είναι θέματα. Εγώ τακτική δεν κάνω. Το πέναλτι χτυπάτε μόνο με έναν τρόπο. Δύο γωνίες έχει εστία και εκεί πρέπει να πάει η μπάλα. Η μπάλα από το πόδι όταν θα φύγει θα κάνει 1 με 1,5 δευτερόλεπτο να φτάσει στη γωνία της εστίας. Ο τερματοφύλακας θέλει πάνω από 2 δευτερόλεπτα για να τη φτάσει στο συρτό σημείο. Είπα 2 γωνίες, όχι 4. Ναι. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Υπάρχει και το κέντρο. Υπάρχει και το κέντρο. Δεν είναι μόνο οι 2 πλευρές. Αυτό είναι της πλάκας, φίλε, το κέντρο. Εντάξει. Το κέντρο έχουμε το αποτέλεσμα αυτό το σημερινό. Ή έχουμε το κέντρο και θα κλείσω γιατί κουράζω. Έχουμε το καθόλου φαινόμενο δεν μποράς, που, απλά σου λέω που ότι... πίσες βάλτε, ναι άφησε με τότε, άμα είναι και πες μου, ναι. Μένιο κλείσε ναι. Γιατί κουράσαμε. Πες, όχι, δεν έχουμε το φαινόμενο του πίσες βάλτ, εκεί σε εκείνο το παιχνίδι που πρέπει να κερδίζαμε 3-0-3-1 και λέω του φίλου, αυτό θα το χτυπήσει, αλλά πώς, Πανέγκα. Ναι. Και πράγματι ο πίσες βάλτ το κάνει έτσι. Εκείνη τη στιγμή επιτρέπεται να γίνει αυτή η εκτέλεση του πέναλτι, γιατί είναι χαβαλετζίδικη η στιγμή. Απαγορεύεται και κλείνω, τελείωσε.
απαγορεύεται το πέναλτι να γίνεται με τα κουνάκια. Όχι, μάλλον, καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Σε τέτοιο επίπεδο κρισιμότητας εννοείται δεν πας για Πανένκα. Δεν έκανε Πανένκα χθες ο. Να αφήσω, ο να μ' αφήσει να κλείσω λίγο αυτό το θέμα. Πες ό,τι θες. Πες. 1,5 δευτερόλεπτο θα κάνει η μπάλα να καταλήξει εκεί. Κανένας τερματοφύλακας δεν προλαβαίνει την μπάλα εκεί. Άρα έχουμε τον παίχτη που είναι παιχταράς και την ξέρει την μπάλα αποδεδειγμένα. Στείλ την αγόρι μου εκεί μισό μέτρο στα ή πλαϊνά, μέτρο δίπλα στα πλαϊνά και το έκανες γκολ. Ναι. Αγαπητέ μου Φερέιρα, που δεν σε αμφισβητεί κανένας και δεν το επιτρέπουμε, βρες τον κατάλληλο που δεν θα κάνει μια αλλαγή στην εκτέλεση του πέναλτι. Σε ευχαριστώ πολύ όλους. Γεια σου Μένιο, φιλιά, πάμε παρακάτω. Υπάρχουν οι γωνίες, υπάρχει και το κέντρο στην εκτέλεση. Έτσι, συνήθως το τέρμα διαλέγει μία γωνία και πέφτει. Άρα θα λέγαμε μπράβο, έξυπνο που το χτύπησε. Γιατί ήταν, φάνηκε ότι ήθελε να τη στείλει στο κέντρο και με δύναμη κιόλας. Δεν πήγε να κάνει Πανένκα χθες. Έτσι, πάμε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς στο Στράτο. Έλα, φίλε μου. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ότι επειδή εμείς δεν είμαστε Ολυμπιακός και δεν έχουμε συνηθίσει να παίρνουμε πολλά πέναλτι, γι' αυτό και τα χάνουμε κιόλας. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, σωστό κι αυτό. Άλλωστε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Champions League που πήρε 3 πέναλτι σε ένα παιχνίδι ναι, είναι Ολυμπιακός. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Ναι, το ξέρω. Όπως και επίσης, μια ομάδα που δύο φορές πήγε να πάει Champions League, τις δώσανε εις βάρος να πούμε καμιά 7-8 πέναλτι τα τελευταία χρόνια, έτσι. Εμείς είμαστε αυτοί. Δεν πήρα. Τρία, άμα ήθελε και άλλα και τέταρτο θα δίνε. Προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, για ακόμα μια φορά εχθρική διαιτησία. Ναι. Κάποια σφυρίγματα δηλαδή πραγματικά έχω πάψει να τα κατανοώ. Δηλαδή, ξέρεις ότι η διαιτησία είναι το. Όχι το χόμπι μου, είναι παιδί μου κάτι που ασχολούμαι. Ναι. Το ψάχνεις το πράγμα. Ναι. Πραγματικά κάποια σφυρίγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω, φίλε. Ακριβώς και χθες πάλι. Και δεν μιλάμε για το πέναλτι, μιλάμε για όλη τη συμπεριφορά από το πρώτο λεπτό. Εγώ θα μιλήσω και για το πέναλτι του Γιαννούλη. Ναι. Πες μου εσύ, σε ποια ομάδα πλην της Real, της Bayern, της Manchester United, της Manchester City, της Paris Saint-Germain και 5-6 άλλες ακόμα της Barcelona και θα το έδινε χωρίς να πάει στο VAR, λες? Θα το έδινε χωρίς να πάει στο VAR. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μα για το είχε... δικό μας που είναι μια χερούκλα εκεί, δηλαδή την έχεις δει στη μετάδοση του αγώνα. Δεν ήθελε να το δώσει, δεν καταλαβαίνεις. Τώρα αν δεν υπήρχε το VAR δεν θα το έδινε. Άρα, τι λέμε πάλι Στράτο, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη για πολλωστή, για νιωστή φορά. Άρα θα κερδίσουμε και τους διαιτητές και θα πάμε ομίλους. Το γεγονός ότι έχεις μια δεκαετία πηγαίνεις από Σάλκε σε Μπενφίκα, από Μπενφίκα σε Άγιαξ, από Άγιαξ σε Μπενφίκα και από Μπενφίκα σε Άγιαξ και μετά ξανά πάλι σε Μπενφίκα, δεν είναι φυσιολογικό. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που δεν έχεις παίξει με άλλες ομάδες. Έχουμε την τελευταία δεκαετία, έχουμε παίξει πιο πολλά μάτς με την Μπενφίκα και τον Άγιαξ παρά με τον Άρη. Ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή τι έτσι να λέμε είναι τώρα. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ σε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι έχουμε μία ομάδα... Χριστός. Ναι. Ναι, σε καλά. Το ένα είναι ότι έχουμε μία ομάδα η οποία έχει φτάσει στο κατόφλι το αθλητικό του Champions League. Ο ΠΑΟΚ χθες έδρεξε 110 χιλιόμετρα, που είναι το απίστευτο 90% για... του μέσου όρου των χιλιόμετρων που έχει μια ομάδα σε ένα παιχνίδι ομίλων Champions League. Και σκεφτείτε λίγο τι εποχή είμαστε, έτσι. Δηλαδή, Σεπτέμβριο, 22 Σεπτεμβρίου, η ομάδα τρέχει έτσι. Πρέπει τα εύσημα στους γυμναστές, γιατί πέρσι είχαμε θέματα. Τα εύσημα σε αυτούς που δεν φαίνονται μπροστά, που δεν είναι μπροστά να τους δούμε. Έτσι, και που πέρσι τα κάνανε και αυτοί λάθος, όσοι ήταν. Λοιπόν, κάναμε κάτι το οποίο πολύ λίγες ομάδες στην Ευρώπη, εκτός από τις top, μπορούν να το κάνουν. Να πάνε σε μια ομάδα όπως αυτή της Krasnodar και να την κάνουν να φαίνεται πιο μικρή. Ακριβώς. Γιατί αυτό έγινε χτες. Αυτό ακριβώς. Για όποιον δεν κατάλαβε, παίξαμε με μια ομάδα η οποία είναι βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σωστό. 30 λεπτά pressing, 15 λεπτά πίσω. Και με περισσότερους αγώνες στα πόδια της. Και πρόσεξε, στην παρούσα φάση. Goal, ναι. Το goal δεν το φάγαμε στο pressing. Το φάγαμε όταν αυτοί είχαν γυρίσει πίσω. Ναι. Δηλαδή, στη κοινώς τους έσκασες. Ακριβώς. Τους έσκασες. Ακριβώς. Έχεις μια πολύ αθλητική ομάδα. Για το μόνο που αδικείται αυτή η ομάδα, η σημερινή που μιλάμε, όχι ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ, αλλά αυτή η φουρνιά, αυτή η ομάδα, είναι ότι δεν μπορεί να πάει συγκεντρωμένη μόνο με τους αγώνες. Πρέπει να έχει και τα οικονομικά θέματα και τις ιστορίες με τον προπονητή και την αποδυνάμωση λόγω του financial fair play
Δηλαδή είναι και τους τραυματισμούς των δύο βασικών μονάδων, όπως είναι ο Αγκούστο και ο Μίσιτ, με τα χίλια μυρια όσα. Δηλαδή έχουμε πολλά να τραβήξουμε, ας πούμε, να βάλουμε την αμφισβήτηση του προπονητή, το κεκλεισμένο των θυρών, τον κορονοϊό. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία άμα τα βάλεις σε σειρά είναι να σου φεύγει το κεφάλι. Δηλαδή δεν μπορούμε συνυπολογίζονται... να πάμε μια φορά σαν ομάδα και να σκεφτούμε μόνο το μάτι θα παίξουμε, ρε Κώστα. Ναι. Αυτό με στεναχωρεί. Εγώ θεωρώ, και θυμάσαι τι σου είπα για το μάτς, έτσι, ότι θα είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα καθαρίσει. Η εικόνα χτες ήταν για το καθαρίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Ακριβώς. Στη χειρότερη ισοπαλία. Στη χειρότερη. Ποια, όχι ρε, ήταν, το μάτς ήταν για 2-4 ρε Κώστα. Τι να λέμε τώρα. Βγαίνει ο Μπέρκ και κάνει δηλώσεις και λέει ότι είμαστε τυχεροί που κερδίσαμε. Ναι. Ναι. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Ένα τελευταίο και κλείνω. Εγώ θεωρώ ότι ο Γερμανοκροάτης χρωστάει και σου έχω και έτοιμο πρωτοσέλιδο για το μόλις βάλει τον γκολ. Θα το στείλω εκεί, μόλις μπει. Στο όνομά του το πρώτο γράμμα το αλλάζουμε το ήδη, στο Τσόλακ. Του βγάζουμε το δίψιμο σύμφωνο. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι χιδαίο, είναι ένα συγκεκριμένο. Ναι. Θα στο στείλω όταν θα το βάλει τον γκολ. Εντάξει, αγοράκι μου. Και πρόσεξε, ναι. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει από τη δεξιά μεριά. Αυτό το αριστερό του μπακ, φίλε, είναι ό,τι χειρότερο έχω δει. Ναι. Τα τελευταία εκεί. Μέχρι και ο Κρέσπο τον έκανε χαζό. Πιστεύω ότι εκεί θα παίξει ο Ζήφκοβιτς στη Ρεβάς. Στην εκεί πλευρά θα παίξει. Άμα παίξει και με τον Τσόλακ στην κορυφή, θα τα δούμε αυτά. Όταν πλησιάσει η ώρα. Ναι. Ένα τελευταίο. Ναι. Επειδή σου έχω στείλει στο Facebook για τον Σβιντέρσκι, ναι. Καλό θα είναι να τη σταματήσουμε λίγο την κριτική, γιατί δεν είναι. Δεν ξέρω. Πρέπει να σταματήσει. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, άλλο που δεν ξέρω. Σου έχω στείλει. Ναι, ναι. Θα το δω. Έγινε. Έγινε. Εμείς λέμε με αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο. Φιλιά. Έγινε στράτε. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωστή. Έλα Χριστάρα μου. Έλα αδερφέ μου. Έλα. Κωστή, θα το πάρω από εκεί που είπε πριν ο φίλος. Ναι. Λοιπόν, ο διαιτητής, αυτή η Γαλοπούλα, ξέρεις που φαίνεται ότι έχει εμπάθεια, εκτός από το πέναλτι που είναι Μάρς και κανονικά εκεί δείχνει 100% ότι έχει εμπάθεια, γιατί δεν γίνεται να μην το δεις, ο άλλος κάνει κανονικά τον τροχονόμο. Ναι. Δίνει μετά σε μια φάση στο 6ο λεπτό 7ο στον Σβάμπ για ένα απλό κράτημα. Ναι, ναι. Κάρτα. Κατευθείαν κάρτα. Και μετά, ενώ ο παίχτης της Κράσνονταρ πιάνει με τα δύο χέρια παρατεταμένα υπόση ώρα τον παίχτη του ΠΑΟΚ, το Ζήφκοβιτς, δεν τον δίνει κάρτα και πάει και εκείνη, δίνει και κάρτα στον Φερέιρα για διαμαρτυρία. Υπάρχει μια παρόμοια φάση με εκείνη που έγινε στο Άμστερνταμ με τον Μπίσεσβαρ στο 90, αν θυμάσαι. Με το φάουλ, το φάουλ που δεν δίνει το φάουλ στο τέλος. Γίνεται ένα φάουλ χθες ο Ζήφκοβιτς πάλι έξω από τη γραμμή και πάλι το πνίγει. Πάλι το πνίγει. Εντάξει, μας δείχνει με κάθε τρόπο ο διαιτητής χθες από την αρχή του παιχνιδιού ότι είναι εχθρικός, για να μην πω χειρότερη έκφραση, ότι είναι βαλτός. Έτσι, μας το δείχνει όλο το μάτς. Όλο το μάτς. Έχουμε δει τι γίνεται τώρα από εκεί και πέρα, επειδή λέμε ότι όντως έχει πολλά μειονεκτήματα η Κράσνονταρ μέσα αμυντικά, αλλά να πούμε ότι μπροστά βγάζει φωτιά. Εντάξει, το είδαμε παιδιά. Αλλά πραγματικά ο τρόπος που βρίσκονται η τετράδα πίσω από τον Μπέργκ, τα δύο τα χαφ, τα οποία είναι απίστευτα πραγματικά. Αυτός ο Κλάισεν. Άλογα, δηλαδή. Τι χαφάρα! Χαφάρα! Αφήστε ένα τέτοιο χαφ. Χαφάρα! Ένα τέτοιο χαφ θέλεις να αλωνίζει, να πατάει. Έκανε τρεις φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, ναι. Και οι δύο οι εξτρέμ που μπουκάρουν και τα λοιπά. Και να πούμε ότι η αμυντική μας λειτουργία ήταν εκπληκτική, έτσι. Άμα εξαιρέσεις μία-δύο. Ακριβώς. Εξαιρετική. Η τριάδα πίσω σε αυτά ειδικά τα παιχνίδια δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Έχουν δέσει μεταξύ τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ότι ο παίχτης κλειδί, Κωστή μου, και είναι στα 20 του, είναι ο Μιχαηλίδης. Είναι απίστευτο αυτό το παιδί. Το έφτιαξε το παιδάκι 100 φορές. Δες τη διαφορά με το πώς παίρνει την μπάλα και πού την επιστρέφει πάντα ο Ίγκασον. Που ναι. Τον πήραμε 4 εκατομμύρια. Και η πιο ακριβή μεταγραφή, στην ιστορία του συλλόγου ever, παιδιά. Ο άνθρωπος αμυντικά ήταν καταπληκτικός, έτσι, ο Ίγκασον, για να μην λέμε ότι... Δεν είπαμε παράπονο, αλλά στο χτίσιμο. Βγάζει την μπάλα, βγάζει με αυτό. Το Μιχαηλίδη απέχει παρασάγκα. Ναι. Όπως και ο Γιαννούλης, αν ξέρεις το πέναλτι είναι εκπληκτικός και έχω διαβάσει κάτι σχόλια, ρε φίλε. Καλά τώρα, εντάξει, πραγματικά πιστεύω ορισμένοι ή όπως είπε ένας φίλος, έχουν την τηλεόραση κλειστή και βλέπουν
αυτό το πράγμα ή βλέπουν με τα οπίσια. Η παλιά επίση που βγάζει στο Ζήφκοβιτ για τον γκολ του Πέλκα είναι παλιά δεκαριού, έτσι. Πίσω από την πλάτη τρύπα σιρπή. Μπράβο. Δηλαδή, τι να πούμε, ρε παιδιά. Μα τι να πούμε τώρα. Σέντερ φορ, γιατί από εκεί ο Γιαννούλης ανέβηκε 10 φορές όταν έχει κάνει φουρφούρι το δεξιό μπάκι. Φουρφούρι. Και τα λοιπά κανονικά. Αν δεν είχες παίχτη με την περιοχή, γύριζε την μπάλα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι τώρα, αυτά είναι τα ότι έπρεπε χθες να υπάρχει και το 6 μέσα και ο σέντερ φορ και το δεξί μπάκι. Δεν έχουμε παράπονο. Το κακό, ο κακόμοιρος ο Κρέσπο, τι να πούμε. Η μόνη θέση που δίνω μία, έτσι, ένα ελαφρυντικό είναι για το 6, γιατί έχουμε δύο ποδοσφαιριστές στους οποίους... Που είναι εκτός, που κανένας από τους δύο όμως δεν είναι 6, για από αυτούς δύο, καθαρό αιμο. Ναι, εντάξει. 6 αλλά... καθαρό αιμο, Κωστή μου, νομίζω ότι πλέον δεν χρειάζεται το σύγχρονο ποδοσφαιρό. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι καθαρό αιμο 6 ο Εσίτη. Δεν ξέρω αν ο οποίος, πάω, από ό,τι μαθαίνω, θα φύγει κιόλας. Η ομάδα χρειάζεται παίχτες σύγχρονο ποδοσφαιριστές σαν και αυτόν τον Σουηδό. Και σαν τον Καντουρί όπως παίζει τώρα. Ρε τον Καντουρί, ρε παιδιά, το βλέπω και δεν το πιστεύω. Δηλαδή λέω ότι ό,τι αρνητικό έχουμε πει για αυτόν, σαν να θέλει να μας βγάλει τα μάτια. Ελπίζω μόνο μη γίνει μπίσεσβαρ, μη χαθεί μετά να παίξει τρία ευρωπαϊκά και εξαφανιστεί. Τα play-off ήταν καταπληκτικός μέχρι να τραυματιστεί. Νομίζω το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι οι τραυματισμοί του. Και όχι, ναι, η εμφάνιση και βέβαια η θέση που τον βάζαμε να παίζει αριστερά, δεξιά, πίσω. Δεκάρι, κάτω, 6, 11, ό,τι να είναι. Είναι ένα καθαρό οκτάρι, οκταροδεκάρι που προϋποθέσεις. Έτσι, με τρομερές. Η ομάδα ήταν πραγματικά, ναι, μαϊστρικά στημένη από τον προπονητή. Φαίνεται ότι αυτό το σύστημα μας ταιριάζει κουτί για παιχνίδια με μεγάλες ομάδες, για ομάδες που θα πιέζουν, που έχουν ποιότητα, ναι, γιατί έχουν δέσει τα χαρακτηριστικά των παιχτών, αλλά πρέπει να βρούμε εναλλακτική για το πρωτάθλημα. 100%. Και το παιχνίδι του Σαββάτου είναι πολύ δύσκολο, γιατί πιστεύω ότι θα ξεκουράσει πάλι τα χαφ, γιατί ειδικά ο Σβάμπ νομίζω ότι κρέμασε χθες. Έσκασε. Ναι. Οπότε θέλει ένταση η ομάδα, όσοι μπουν να παίξουν. Θα τα δούμε. Θα τα πούμε αυτά για τώρα. Να να μην έχουμε... Από αύριο. Από αύριο αυτά θα συζητήσουμε. Έγινε, Χριστάρα μου. Ευτυχώς ο Πέλκας έβαλε τον γκολ, φίλε, γιατί νομίζω ότι θα τον έγδερναν. Θα τον έγδερναν κάποιοι. Παρόλο που η εκτέλεσή του είναι τραγική, έτσι. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι. Εκεί μπορείς να εκτελέσεις τα πλαϊνά που λέμε, ακόμα και αν το ξέρει ο τερματοφύλακας. Αν το στείλε στο κέντρο, ο Ανίδες και ο Σουηδός στο κέντρο το στείλε, αλλά τώρα στείλε ψηλά και δυνατά. Ναι. Ο Δημήτρης έκανε μια πολύ κακή εκτέλεση, ναι, που ευτυχώς έβαλε τον γκολ και αγιαστήλω, γιατί αυτή τη στιγμή ήδη θα είχαμε στήσει μια κρεμάλα, ναι, στο, ναι, στο λευκό πλευρό. Ένα, αυτά είναι. Συνεχίζουμε, Κωστή, με θετική ενέργεια. Για να το γυρίσουμε, φίλε. Έτσι, Χριστάρα μου, έτσι, έτσι, έτσι. Σε χαιρετώ. Γεια σου, Κολομπάμπο, γεια. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς. Έλα, έλα, μόνο μου, έλα. Ο Βασίλης είναι ο φίλος του Παναγαντώνη. Έλα, Βασιλάκη μου, sorry που περίμενες, αδερφέ. Έλα, ναι. Δεν πειράζει. Θέλω να πω κάτι που παρατήρησα χθες. Ναι. Στο πρώτο γκολ σηκώθηκε τούμπα. Στον αέρα το καταλαβαίνεις χωρίς να κοιτάει τη τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Όταν κερδίσαμε το πέναλτι, δεν άκουσα τίποτα. Είμαστε μοναδική ομάδα που πανηγυρίσουμε αφού το βάλουμε το πέναλτι. Ακριβώς. Πραγματικά. Έχεις χίλια δίκια. Έχεις βουβή αναμονή. Βουβή αναμονή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν πανηγυρίσουμε το πέναλτι πια. Υπάρχει μία τώρα... Αυτό με το πέναλτι δεν είναι τωρινό. Είναι, άμα δεις πίσω στον χρόνο, Άιντραχτ, Μπάγεν, Σεβίλη, Μπενφίκα. Είναι... Έχουμε χάσει τα μαλλιά μας. Και επίσης, η μοίρα φέτος μας βγάζει τη γλώσσα, Κωστή. Θα μας παιδεύσει, θα περάσουμε στο μήλος και δεν θα μπορούμε να πάμε στο κήπεδο. Δεν πειράζει. Δηλαδή, αδερφέ, είναι το τελευταίο που σκέφτομαι. Το τελευταίο που θέλω να περάσω και δεν με νοιάζει μετά. Επάνω στους γερανούς, στα μπαλκόνια, με ανεμόπτερα. Ακριβώς. Ακριβώς. Στεφάνι η γερανή από πάνω, να με ντρόν, να με αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας περάσω και δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, αλήθεια σου λέω. Και αυτό που βλέπω λογικά πια, με τη χθεσινή εμφάνιση, με τις προσθήκες των παιχτών, πρέπει να περάσουμε λογικά ως απόξεις, σαν ένας οπαδός. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι ομάδα, είναι ομάδα Champions League αυτή που είδαμε χθες. Και σκέψου όταν θα προσθεθούν το δεξί back half, έτσι, ο Αγγέ, ο Παστελωτής που είναι η θέση του και το χαφ. Σκέψου πόσο η ομάδα θα ανέβει επίπεδο και κλάση ακόμα περισσότερο. Έτσι. Φαίνεται έχουμε ξεπεράσει λίγο τις παθογένειες των προηγούμενων μηνών με τον προπονητή, με αυτά που έχουν γίνει. Είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι την Τρίτη θα χαρούμε πιο πολύ. Το πιστεύω, ναι, πραγματικά. Τετάρτη είναι το μάτς. Τετάρτη. 30. Τετάρτη,
Ναι, συγγνώμη, 29 κερδίστηκα, γιατί πάω ταξίδι και έρχομαι 29 και έχω... Δεν πειράζει, μπορούμε να χαρούμε από την Τρίτη, από την Τρίτη θα είμαστε χαρούμενοι για αυτό που θα γίνει Τετάρτη. Από τώρα χαίρομαι με αυτό που είδα. Δεν με πείραξε καθόλου που χάσαμε. Γέμισε το πνευμόνι μας με περηφάνεια. Έτσι, το αποτέλεσμα μας στεναχωρεί, αλλά η εικόνα που δείξαμε είναι εικόνα ομάδα Champions League, τέλος. Και το λέμε αυτό, όχι επηρεασμένοι από την αγάπη μας για την ομάδα, γιατί πολλές φορές, άσχετο ότι αν την αγαπάμε και πονάμε, έχουμε πει ότι δεν αξίζαμε ή ότι δεν παίξαμε ή ότι ήμασταν χάλια κτλ. Έτσι, δεν σημαίνει την αγαπάς λιγότερο. Αυτό που είδαμε χθες λοιπόν είναι μια ομάδα να κοιτάει κατάματα την Κράσνονταρ και να αξίζει αυτή τη νίκη. Τους παίξαμε, τους έχουμε, θα περάσουμε. Τέλος. Ποδοσφαιρικά κοιτώντας, αυτό είδα και εγώ, ότι τους είδαμε στα μάτια και ότι, όπως είπες, λίγο τυχεροί να ήμασταν, ή πιο άτυχοι αυτοί, όπως έτσι να το πει κάποιος, τα φέγαμε με το διπλό. Για το διπλό πήγαμε χθες. Δεν πήγαμε για να πάρουμε ισοπαλία. Ακριβώς. Ούτε ταμπούρι, ούτε κλεφτοπόλεμος, έτσι. Τίποτα από όλα αυτά. Μπάλα, παλικό επιπέδο. Μπάλα, τρέξιμο. Έγινε! Σε χαιρετώ! Ευχαριστώ, καλησπέρα. Φιλιά. Μην καλείτε άλλο, οι τέσσερις που είναι μέσα. Για να πάμε σε διάλειμμα, εδώ. Πέσαμε, πάμε εδώ. Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γιώργος από η Μαθία. Γεια σου, Γιώργη. Έλα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Τι μπαλάρα παίξαμε χθες, ο Κωστή. Πέροχη η ομάδα. Ωραία μπάλα. Το ευχαριστήθηκα. Ωραία. Αν λείπανε και δύο-τρεις στιγμές. Ένα παράπονο να πω. Να το πεις ό,τι θες, φίλε μου, να πεις. Ναι. Δεν έχει ομάδα προπονητή. Γιατί χάνουμε τα πέναλτι? Δεν έχει ένα πέναλτάκι να βαράει, ρε παιδί μου. Γιατί γίνεται, δηλαδή, όποιος εκεί δεν παίρνει την μπάλα βαράει. Όχι, όχι. Θα σου αυτό πω με το... δείχνει κάτι άλλο, ρε Κωστή. Να σου πω, μου επιτρέπεις να σου πω. Ναι, πες ό,τι θέλεις. Ο εκτελεστής των πέναλτι είναι ο Πέλκας. Και μετά εγώ ο Σβάμπ. Ξέρω ο Σβάμπ. Όχι. Εγώ ξέρω ο Σβάμπ. Πέλκας, δεν πέναλτι λένε. Πέλκας, Σβάμπ. Αυτοί είναι οι εκτελεστές. Και την, άλλη, και την άλλη φορά. Λένε βαράκι, ο όχι, όχι, όχι. Ο άλλος είναι αριστεροπόλαρος ο Σέρβος. Λένε ότι και εκείνος. Δεν ξέρω τι διαβάζουν. Και αυτός. Όπως και ο Τσόλακ εκτελούσε. Να σου πω το εξής. Στο μάτς που, όταν εκτέλεσε ο Ακπομ, στην εκτέλεση του Ακπομ, ζήτησε την μπάλα αυτός από τον Πέλκα. Ναι, το ξέρω. Έτσι. Γι' αυτό θέλω. Δηλαδή, ο Πέλκας είναι εκτελεστής. Δεν είναι κατάσταση όμως, όποιος θέλει να παίρνει. Πρέπει προπονητής να λέει εκεί, εσύ να βαράς τα κόρνερ, εσύ τα πέναλτι. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό έγινε χθες. Ο εκτελεστής στον πέναλτι είναι ο Πέλκας. Ο πρώτος εκτελεστής είναι αυτός πήγε χθες. Δεν αλλάξανε δηλαδή κάτι. Ναι. Τώρα αν θα αλλάξει την πορεία. Ήμασταν. Θυμάσαι τι είπα προχθές, 2-2 σκόρ το επεξακουστεί. Ναι. Με έφαγε και το δοκάρι, 2-2 θα βγει. Μπες μωρή Ρουφιάνα, μπες. Μπορεί και να γυρνούσαμε, θα γινόταν το 1-2, μπορεί και να γυρνούσαμε, μακά να γυρνούσαμε. Δεν με ενοχλεί. Εντάξει. Αλλά από ό,τι τους είδα λίγο μπροστά μπορεί να... Εγώ βλέπω ότι θα τους πάρουμε εδώ μέσα, Κώστα. Ναι. Αν όπως λένε αυτό το παιδάκι το δεξί το μπακ. Γιατί μόνο εκεί λίγο χώλουν η ομάδα στα δεξιά, πουθενά αλλού. Γιατί είναι λίγο βαρύς ο τότε. Μα δεν δημιουργεί. Είναι η θέση του εκεί. Το παιδί δεν τώρα κινητικό είναι. Δεν είναι παιδί μου. Ναι, ναι. Αν το παιδάκι αυτό που λένε είναι full back και ο είναι, Παστελώνη. Μα είναι η θέση του. Είναι ναι. Η φυσική του θέση. Ο ένας είναι παστελωτής. Αν είναι 60% ρεκοστή, εγώ νομίζω 3 κόρτα θα ρίξουμε όπως και να γίνει. Εμείς είμαστε και 4. Εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Έτσι λέω, δεν ξέρω. Έγινε. Σαββάτο παίρνουμε με το Βόλο και θα σε ναι, πω. Σαββάτο. Αύριο θα πούμε για το μάτς με το Βόλο. Από αύριο γιατί το μυαλό μας εκεί. Ναι. Εκεί θα φανεί και οι παίκτες. Λίγο πολύ τι πάστα είναι. Δεν είναι μάντες, έτσι. Θέλει και λίγο χρόνο να τα κάνουν τα παιδιά. Αλλά θα φανούν να είναι παίκτες. Δεν ξέρω αν θα τους βάλει. Τους καινούριους λες. Τους δύο. Σίγουρα θα τους βάλει. Ένα ημίχρονο ρεκόρ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το 50 στο 60 μπορεί, θα μπορεί, μπορεί να τους βάλει. Άμα σκοπεύει να τους χρησιμοποιήσει την Τετάρτη. Τότε πιθανό να τους δώσει χρόνο στο θα Βόλο. Θα κάνει αυτό ρε Κώστα, ναι. Θα κάνει είναι rotation και πάλι. Και ανάλογα με το πώς θα πάει το μάτς, αδερφέ μου. Ναι, έτσι. Ναι, θα κάνει ναι. Rotation πάλι, θα ξεκουράζει παίκτες, χθες σκάσανε. Ναι. Έγινε. Πολύ τρέξιμο ρε Κώστα, πολύ τρέξιμο. Πολύ μπράβο στην ομάδα, μπράβο. Αλλά έχεις κανένα δύο πυρηνικούς μέσα, ωραίος. Έγινε αγόρι μου, άντια. Έγινε, γεια σου Μαθία, γεια σου φίλε μου. Γεια σου εδώ. Τελευταία, πριν το διάλειμμα, μην καλείτε θερμή παράκληση. Να πάω στο διάλειμμα και μετά έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας όσο θέλετε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Έλα, Θοδωρή μου, εσύ. Ναι, ναι. Έλα, αγόρι μου. Έλα, έλα. Έχω την εντύπωση. Ναι. Όχι, έχω την εντύπωση, είμαι πλέον βέβαιος. Ναι. Ότι από τη FIFA υπάρχει μία στοχευμένη προσπάθεια με τη... Πώς θα είναι, να αδικηθεί ο ΠΑΟΚ. Δυσκόλεψέ τους, μην τους αφήνεις.
βάλ τους εμπόδια κτλ. Το λέμε ελεύθερη απόδοση. Την έχω, πλέον, είμαι πλέον βέβαιος. Μία με τον Άγιαξ. 100%. Πάει να δεις το βάρο αυτό το πέναλτι. Μα είναι δυνατό ρε Χριστιανού να δεις αυτό το πέναλτι. Να θες να δεις αυτό το πέναλτι. Ο άλλος έβγαλε να πούμε το χέρι, χαιρέτησε απέναντι. Δίνει κάρτες. Δηλαδή έξω από τα ρούχα μας. Έξω από τα ρούχα μας. Θα τα σπάγαμε όλα στο μαγαζί. Έτσι, έτσι είναι. Εχθρικός. Δεν είναι δηλαδή κάτι... Εχθρικός. Και δεν μιλάμε για το πέναλτι. Δεν μιλάμε για το πέναλτι έτσι του Γιαννούλη. Μιλάμε για όλα τα που και εκεί θα μπορούσε να πάει να πει μια στιγμή ρε παιδιά, να το δούμε λίγο τι έχει γίνει. Έτσι. Άστο, για όνομα Θεού. Ένα αυτό. Δεύτερο. Μην αρχίζουμε την κρίνια με τον Μπέλκα. Όχι βέβαια. Έχει χτυπήσει πέναλτι, τα έχει κάνει Λόμπες, τα έχει κάνει Αλαπανένκα, τα έχει βάλει, εχθές έβαλε ένα γκολ από... Δυσκολότατο. Δηλαδή, δυσκολότατο. Ένα... Και ευτυχώς γιατί η γκρίνια εις βάρος του θα ήταν δεκαπλάσια σήμερα. Τους παίχτες να ανασάνουν. Μην αρχίζουμε πάλι με τους παίχτες. Γιατί δεν τον έβαλε. Γιατί όχι στην ανθρωποφαγία. Παρακαλώ όχι. Πάρα πολύ. Δηλαδή. Κάνει μεγάλο μάτς και χθες. Το πόσο κρίσιμο είναι το μάτς της επόμενης Τετάρτης δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι παίχτες δεν το ξέρουν ακόμα. Ναι. Έτσι είναι. Όπως το λέγει. Έτσι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Λίγο ηρεμία, λίγο ψυχραιμία. Δηλαδή δεν ξέρω. Τσιμουντιάρες, κασμός, πώς το λένε να πούμε. Πάμε, πάμε να τους πάρουμε. Τον έβαλε, γιατί τον έβαλε, έτσι θέλει και τον έβαλε. Αυτός είναι αυτός δεν πάει τα πέναλτι. Μα αυτός είναι ο εκτελεστής. Αυτό εξηγώ ότι δεν άλλαξε κάτι. Δεν άλλαξε κάτι εχθές. Δεν εκτέλεσε ο Πέλκας. Δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε να λέμε βάλε Φερέιρα το ΣΒΑΠ να τα χτυπάει. Για όνομα αυτού δηλαδή. Μα ο Πέλκας είναι ο εκτελεστής. Το ξαναλέω, χθες δεν άλλαξε κάτι. Δεν μπήκε κάποιος άλλος στο πλάι για να εκτελέσει. Τολμούσε κάποιο παλιά φιλαράκι να χτυπήσει αράουτ εκτός από το σημειοφορείο. Ποιος το λέει. Σωστό και αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Μάλιστα. Θα το δούνε τώρα, ξέρεις τι έχει γίνει ψυχολογικά. Όταν συσσωρεύονται πολλά χαμένα απέναντι. Γιατί όλα είναι ψυχολογία, αδερφέ. Έτσι δεν είναι ότι εκεί. Ένα σούτ είναι. Είναι ικανότητα, αλλά είναι και ψυχολογία. Αν ο παίχτης. Αν ο παίχτης. Και τύχει βέβαια. Αν ο παίχτης εκείνη τη στιγμή. Σκεφτεί, αμάν, έχουμε χάσει ήδη τρία απέναντι, πάει, γεια σας. Εκεί γεια σας, φίλε. Κρύο αίμα. Εκεί θέλει, φίλε, κρύο αίμα και νομίζω θα το βρούμε τον τρόπο. Και ξέρεις τι θα έχει στο επόμενο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ που δεν το είχε τώρα, τι θα έχει. Center for, δεξί back. Μπράβο. Και τώρα. Τύχη. Γιατί εχθές παίζαμε χωρίς φόρο στην ουσία. Ναι. Αυτά. Έγινε, Θοδωρή, σε φιλό. Ναι, σε ευχαριστώ. Λέμε, να σε καλά, ζούμε σου, αδερφέ μου. Τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Πάμε διάλειμμα, θυμίζω. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με υπέροχα, με καταπληκτικά, με μοναδικά πλυντήρια ρούχων Whirlpool. Θα δώσουμε και δώρο μεγάλο εντός των προσεχών ημερών εκεί στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Και κινητά και τάμπλετ και τηλεοράσεις και ψυγεία και πλυντήρια τα πάντα. Μπαίνετε μέσα, ζητάτε τον Μπαμπουκίδη, το Μάκι, του λέτε άκουσα ότι ζαρώ το πρωί, λέτε καλύτερα, κάνε τιμές και δείξε μου τι έχεις. Φυσικά Αιγαίων, ιχθυοπολία πρότυπα, κουκλίστηκα και τα δύο και στο δικητήριο και στο ρεόκαστρο, πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα, φρεσκότατα, θαλασσινά, θα σας πάρουν το μυαλό. Και με χώρο εστιατορίου, και στα δύο, και στο δικητήριο και στο ρεόκαστρο. Και φυσικά και πέ και φέτα, παίρνετε και φεύγετε. 214.000 η τηλιβεριά για το κέντρο, 69-56-66 για το ρεόκαστρο. Εννοείται Νικολαίδης, ψωμάρες, τουρτάρες, παγωτάρες, τα πάντα όλα. Ότι υπάρχει σε γλυκό, κορυφαίος και πολύ μπροστά. Καραουλή και Δημητρίου 237 και 163. Και εννοείται Τσαντεκίδης αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο και επαγγελματικό και γιοταχή και μικρό και μεγάλο. Και πληρώνεται όπως εσείς θέλετε. Και είναι ο κορυφαίος και το όνομά του είναι Πρίκα. Γιατί ξέρετε ότι εκεί υπάρχει εγγύηση για αυτό που θα σας πει. Το πηγαίνετε, το παίρνετε όπου θέλετε, το πηγαίνετε για να το ελέγξετε. Και πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε, γι' αυτό είναι τόσα χρόνια νούμερο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο. Τσαντεκίδης απέναντι από τα τζάμπο ανεβαίνοντας για ρόκαστρο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα με τις γραμμές. Μπουκάραμε δεύτερη ώρα, έρχομαι αμέσως στις γραμμές. Θυμίζω λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Δεν υπάρχει αλλού τέτοιος προορισμός για κρεατικά. Πεντανόστιμα, ζουμερά, εκλεκτά, πεντακάθαρα όλα. Μαγειρεμένα με πολύ μεράκι σε ένα χώρο καταπληκτικό. Πήρε και το δίπλα. Χώρο ο Δημήτρης στη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι με αποστάσεις στα τραπέζια με πολύ μεράκι σαν να τρώτε σπίτι. Σπίτι, σπιτήσια, οικογενειακά όλα. Πεντανόσημα και κλεκτά, 705-750 τη λιβεριά και όποιος πήγε τέλος. Γι' αυτό λέγεται Λαδόκολα γιατί κολλάς και ξαναπάς. Πάμε στα τηλέφωνα 2310-287-888. Να μην ξαναλέω εγώ αυτά που είπα και κουράζω.
Οι εκπομπές έτσι κι αλλιώς ανεβαίνουν κομμένες και ραμμένες χωρίς διαφημίσεις στο YouTube. Γράφετε αθλητήριος, γράφετε την ημερομηνία και ακούτε τις εκπομπές όσοι δεν μπορείτε, όσοι μπαινοβγαίνετε σε δουλειές, όσοι ξυπνάτε αργά, όσοι τέλος πάντων το λέω συνέχεια. Πάμε, πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Παρακαλώ. Έλα ρε αρρωστία. Καλώς τον. Καλώς τον Στριβανίσιο. Εγώ τι σου είπα, πάμε. Κάερε στάπερ μητίδο λεβαντάρκε οπλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Κουφάλα νεκροθάφτη, τη γλίτωσες εχθές. Την γλίτωσες. Πού θα πάει. Τι είπα χθες το πρωί ρε Κωστή. Πειθαρχία και λίγη τύχη. Λίγη. Η τύχη δεν ήταν. Δεν το δοκάρι και έξω. Δεν και πάνω στα πόδια του. Το πέναλτι κάτι το χτυπήσει το παιδί. Και άμα χρειαστεί ξανά αυτός να το χτυπήσει. Και ναι. Άμα χρειαστεί ξανά αυτός να το χτυπήσει. Όχι μόνο όταν τα βάζουμε. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Το βγάλουμε άχρηστο τον Μπέλκα. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Για όνομα του Θεού. Όχι το βέβαια. Το Σύμβρη έφανε και χθες ένα σε όσο ξέρει. Καλά για τώρα. Όνομα εντάξει. Του Θεού. Καλά εντάξει. Τώρα. Άμα έπεφτε δηλαδή και το Κάρφουρ καλά ήταν έτσι. Ευτυχώς, και να πέσει και ευτυχώς έβαλε τον γκολ μετά, την γκολάρα, γιατί σήμερα λοιπόν, είχε κόσμος που θα τον έκδερνε. Όλοι ήταν υπέροχοι από τον, τον Ιβάν Σαββίδη μέχρι και τον τελευταίο ποδοσφαιριστή. Και όσο όποιος λέει ότι κουράστηκαν, χθες κάποιον άκουσα στον δρόμο τώρα, σήμερα βγήκε κάποιο παλικάρι, από έξω πρέπει να ήταν, ναι. Επαρχία, κουράστηκαν λες κάθαν οι παίκτες. Όχι, πληρώνονται για να τρέχουν παλικάρι μου. Επαγγελματίες είναι. Ναι. Εδώ τους θέλουμε. Γι' αυτό δεν πληρώνονται, ρε Κωστή μου. Σωστό και αυτό. Θα μας κάνουν τα γούστα. Δεν θα λέω. Πέσουν μπάλα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που πληρώνονται και δεν θα τρέχουν. Θα μου πεις για το Σάββατο ορισμένοι να μην παίξουν, ναι. Άλλο ή να αυτό. Μου πεις για τον Τζόλι που είναι άπειρος και ο Μιχαηλίδης να ξεκουραστεί το Σάββατο, ναι, αν έχει περιθώρια προπονητής. Δεν θα κάνω εγώ τον προπονητή. Για το μάτς του Σαββάτου, θα πούμε από αύριο για το μάτς του Σαββάτου, θα ασχοληθούμε μόνο με το Βόλο. Το Σάββατο, ναι, ναι, μόνο με το Βόλο από αύριο ασχολούμαστε. Ναι, από έτσι. Αύριο. Και από, λοιπόν, από τη Δευτέρα πάλι, από τη Δευτέρα, μετά το διπλό στο Βόλο, τότε θα ασχοληθούμε για το μάτς Τετάρτης. Τώρα, σήμερα ναι, μιλάμε για το μάτς αυτό. Ναι. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλα τα ζουμουσάκια. Στη Δράμα εκεί στο 44 τον ανεψιό μου και σε όλα τα εξέλπω. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας. Έχει μια έκπληξη αλλά δεν ταιριάζει ρομολόγιο. Θα τη φέρει μέχρι την Τρίτη θα το φατώκεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με αγάπη γράφει επάνω. Κωστής Τσατσαρός μου φαίνεται. Αδελφέ μου. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα θα πω για να μην κρατάω και ναι. Αυτό που δεν θέλω από τους άλλους να μην το κάνω εγώ. Έλα, έλα Παυλακομόνα. Ζούμε σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Λοιπόν, εμείς μαζί για μια ζωή Μπιζίμ. Πάω και ξέρω ψωμί ρε. Γεια σου Παυλάρα μου. Μπιζίμ, εμείς θα περάσουμε. Φιλιά, φιλιά να το ξέρετε. Θα το ζήσω και το καινούριο γήπεδο θα το ζήσω και το ξεντόνι όλα, θα το ζήσω. Εννοείται ρε, νέος είσαι. Με κρατάει, πάω και δεν με παίρνει βρε. Έρχεται να με πάρει και φοβάται βρε. Βλέπει τον Ιβάν Σαββίδη εκεί πέρα αγριεμένο με το κεμετζέ στο χέρι και φοβάται. Πού να πάρει να με πάρει. Γεια, να με πάρει. Γεια σου Παυλάρα. Μαζί μου. Μια και τον τάπιτα λίγο χώμα τάπιτα και τσιμέντα και αυτά τα πάρω μαζί μου ρε και τα βλέπω. Γεια σου Παυλάρα μου, φιλιά, φιλιά. Άντε, μου, άντε, και, άντε. Και όλα όλα καλά να όλα. Μας πάνε όλα. Όλα όλα όλα, φιλιά, φιλιά, πάμε. Γεια σας, ναι, καλημέρα. Παρακαλώ. Καλώς τον, έλα Κωνσταντίνε. Τι κάνεις, καλημέρα αγόρι μου. Έλα, καλώς τον. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Παυλάρας, χήμαρος, τελείως. Χήμαρος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ενέργεια. Εμάς άμε φίλε. Λοιπόν, περηφάνεια για αυτό που είδαμε χθες. Πίστη ότι θα περάσουμε εμείς. Τέλος. Με δύο κουβέντες. Εγώ Κώστα έτσι όπως είδα την ομάδα και βλέπω την ομάδα. Θα πω δύο κουβέντες για μένα. Ναι. Θα περάσουμε. Τίποτα άλλο. Αυτό. Δεν ξέρω πώς αλλά θα περάσουμε. Αυτό μου έδειξε χθες η ομάδα. Τώρα τι να πω. Άμα πάμε. Πήγε, άμα στη ρεβάντς είμαστε. Τι να πω. Χτυπάω ξύλο. Λέτε. Είμαστε τόσο διαφορετικοί. Τι να πω ρε παιδιά. Ναι. Λέμε. Κώστα, ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Αυτό, αυτό. Εντάξει. Ναι, ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, εχθές ο Παναγιώτης είπε κάτι. Τη γλίτωσε στενά. Καλά, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Με το ποιος ένα μηδέν, αυτός ένα μηδέν. Όντως, τρεις φορές τώρα, λέει. Λοιπόν, ναι, ναι, άκουσα τον Παναγιώτη. Μετά το κατάλαβα κι εγώ. Γιατί έχεις να το πεις καιρό τώρα αυτό το πράγμα. Πολύ καιρό. Πώς,
Πώς φυλάγεσαι εδώ, πώς σε φυλάει κάτι κάποια ώρα. Επειδή δεν μπορώ να έρθω, γιατί έχεις τάξει πολλά πράγματα ρε παιδί μου, αν σε πιάσει κάποιος. Ναι. Βάουτσερ δεν μπορώ να έρθω να με δώσεις να πάμε σε κάνα φιλοξένεια τώρα. Τώρα τι είναι, τα σταματήσαμε αυτά. Μπράβο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι όμως, ναι, το βάλεις λίγο αν μπορέσεις. Λέως. Θέλω να το αφιερώσω στην ωραία βόλτα που έκανες πάλι τη μεγάλη χτες, σε όλα στα ζουμουτσάκια, τα παοκάκια, πόσο το χάρηκα, τα παόκια, σε όλο τον κόσμο. Ναι, άκουγα, πόσο το χαίρομαι αυτό. Πόσο το χαίρομαι. Ναι, τι να διαμαρτυρηθώ, λοιπόν, δηλαδή για κούραση. Μου έγραψε κάποιος, λέει, είσαι όλη μέρα εδώ, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν σκάβουμε για κάρβουνο σε... Σε εντάξει, κάποιο ορυχείο. Το βλέπεις αλλιώς στο ραδιόφωνο, Κώστα, την εκπομπή σου. Δεν μπορώ να... Τι να διαμαρτυρηθώ. Όπως το ζείτε εσείς και το θέμα, ναι, με τον ΠΑΟΚ. Απλά εγώ είμαι μπροστά στο μικρόφωνο, ναι, την ίδια αγωνία. Εσύ το βλέπεις κάτι παραπάνω. Εντάξει, το ίδιο ζόρι τραβάμε. Οκ, το ξέρω, δεν είμαστε στα σπίτια μας, είμαστε μακριά από τα σπίτια μας, αλλά... Είναι οι μέρες τέτοιες που γουστάρω πάρα πολύ που μιλάμε με τον κόσμο τώρα. Δηλαδή χθες. Έτσι ακριβώς. Και μας κάτσανε χθες γραμμές. Πολλές. Υπάρχουν μέρες που δεν κάθονται. Για πες λοιπόν τι θέλουμε. Λοιπόν, όταν μπορέσεις, δεν λέω τώρα, μπορεί να είσαι, όταν μπορέσεις, εγώ θα ακούς. Ναι. Θα βάλεις ένα τραγούδι, μια γαλάζια περιστέρα. Ναι. Είναι από την Νικής και Νικαβάλας, ένα μακεδονίτικο τραγούδι. Μια γαλάζια περιστέρα. Μπράβο, με την Κατερίνα Παπαδοπούλου όμως, το λένε αρκετή. Έχει μια υπέροχη φωνή αυτή η γυναίκα. Μια γαλάζια περιστέρα λέει το τραγούδι. Είναι καβαλιώτικο τραγούδι από το παλιό, από την Νικής και Νικαβάλας. Μια γαλάζια, ναι, περιστέρα. Πού να το βρω, ρε φίλε, αυτό τώρα δηλαδή. Αν το βρεις, αν δεν το βρεις, χαλάλι σου. Βάλε κάνα σταύρο. Είσαι τελείωσε. Δεν παίζεις. Κωνσταντή, για όλα τα ζουμουσάκια, τα παοκτάκια σε όλο τον κόσμο. Και το έχω για την εκτέλεση που θέλεις, έτσι, Κατερίνα Παπαδοπούλου. Α, δεν υπάρχει, είναι ασύλληπτη. Πάμε να πάρουμε το Βόλο, παιδιά, πάμε, το πιο πάμε, δύσκολο πάμε, παιχνίδι. Πάμε, πάμε, άντε, πάμε, θα τους πάρουμε τα μέτρα. Χιλιά. Μισή τζουρίτσα, έτσι λίγο. Εμείς θα περάσουμε, να ξέρετε. Μια γαλάζια περιστέρα και ένας ασπρόμαυρος αετός δικέφαλος. Πάμε, πάμε να μην περιμένετε στις γραμμές άλλο. Γεια σας! Ναι! Καλημέρα! Καλώς στο φιλάρετο! Έλα φίλε μου! Λοιπόν, Κωστή Κλωστή, τι δουλειά κάνεις, σκάβς? Σκάβς ρε, σκάβς! Σκάβς! Είχα φίλε, οπότε όλα καλά. Από τα Τρίκαλα στο στρατό, Λεωνίδας Τσάπος. Μιλάμε τέτοια προφορά, αυτό έτσι, σκάβς! Ρουφούσε, ξέρω εγώ, άλλο στη μύτη ήταν κρυωμένο, σκούπα τη μίτς. Ήταν ένα χαρακτηριστικό που έλεγε, το θυμάμαι. Σκούπα τη μίτς, άρε, σκούπα τη μίτς. Και το άλλο, όταν βρεθήκαμε στο Λευκό Πύργο μετά από χρόνια, άρε Λουχία, άρε, χάθκαμαν αντίπ. Ομάδα η αντίπ, έτσι, χάθκαμαν αντίπ, Λουχία. Σωστός. Άρα και το σκάβς. Αθάνατος σκάβς, ρα. Τι κάνεις, σκάβς. Για πες. Το ξέρεις αυτό. Καλά, είναι. Δεν υπάρχει κάτι από Χάρη Κλίνη που να μην το έχω δει χιλιάδες φορές. Δάσκαλος μεγάλος. Δεν πρόλαβα. Ήθελα κάποια πραγματάκια που μας τον πήρε το γιο του πρώτα. Και αυτό τον καταράκωσε. Το μεγάλο Βασίλη Τριανταφυλλή. Του πήρε το γιο, τον Νίκο. Που μας άφησε πρίκα το μεγάλο ντοκιμαντέρ και φύγανε. Πατέρας πρώτα να αποχαιρετά το γιο πριν. Δεν αντέχεται. Δεν αντέχεται. Τέλος πάντων. Πάμε. Ό,τι μπορεί κανείς. Τουλάχιστον έμειναν πάρα πρίκα. Πολλά πράγματα. Πρίκα, υστεροφημία, πολλά πράγματα. Θέλω να πω ότι τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να χαθεί. Είναι απόλυτο το κέρδος. Αυτή η ομάδα χτίζεται με πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλό τρόπο. Ακριβώς. Πολύ σωστό αυτό που λες. Σε σωστά θεμέλια. Μπορεί να κάνει λάθη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Το βασικότερο για μένα που θα χρειαστεί είναι να έχει πολύ καλή διαχείριση, γιατί αυτό το να έχεις 12-14 παίκτες, 15, ναι, που να τους βάζεις δύο φορές την εβδομάδα, δεν μπορεί να πάει μέχρι, ναι, το τέλος της χρονιάς. Γι' αυτό αποκτά βάθος, τώρα έρχονται άλλοι δύο σημαντικοί, θα έρθει κι άλλος παίκτης, θέλει άλλη διαχείριση στα μάτς του πρωταθλήματος, άλλο σύστημα
υπό προϋποθέσεις. Το είδαμε και με τον Ατρόμητο. Διαχείριση στο μυαλό κυρίως, πνευματικά να διαχειριστούμε ότι από τα σαλόνια πρέπει να γυρίσουμε στον ταπεινό Βόλο και να κάνουμε διπλό. Είναι μια διαδικασία δύσκολη, φιλάρετε, που πρέπει να την επιτύχει η ομάδα. Όμως έτσι, είδα πολύ καλές ταχύτητες, ταχύτητες ευρωπαϊκές. Έτσι. Τρέχει η ομάδα. Τρέχει, ναι. Ο Μπίσεσβαρ είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα το πολύ πολύ. Αλλά από εκεί και πέρα τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι πραγματικά Μπενφίκα, Μπεσίκτας και Μπεκράσνονταρ είναι ένα πολύ καλό Champions League σε ομίλους, δηλαδή ένας όμιλος. Οπότε είναι ακριβώς αυτό. Είναι, για μένα όλα αυτά τα παιχνίδια μπορούν να δομήσουν μια ομάδα, να τη χτίσουν. Και εφόσον χτίζεται, δεν χάνουμε τίποτα. Το βασικό είναι, έτσι κι αλλιώς Ευρώπη θα είμαστε, να μπορέσει να έχει μια συνέχεια, μια σταθερότητα και να μπορέσει βήμα-βήμα αυτό το πράγμα να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε, θέλουν δεν θέλουν κάποιοι. Ναι. Αλλά το κυριότερο, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφη η εικόνα, δηλαδή όλοι είναι αισιόδοξοι με μια ήττα. Φαντάσου τι μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Αυτό έχω πει πολλές φορές. Η εικόνα είναι που μετράει. Αυτό που μας γέμισε χθες με περηφάνεια για το πώς η ομάδα μπήκε και αγωνίστηκε σαν να ήταν στους ομίλους. Το παιχνίδι της δεν ήταν κλεφτοπόλεμος, δεν ήταν γιουρούσι, δεν ήταν ταμπούρι, ήταν ξεδιπλώνω τις χάρες μέσα στο γήπεδο. Και ασχέτως τώρα τις στιγμές. Μια καλή ομάδα, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Μα βέβαια, είναι από τη μέση και μπροστά, είναι φωτιά τους, είδατε πώς αλλάζαν την μπάλα. Εντάξει. Καλή σας μέρα. Γεια, λοιπόν, σου φιλάρετέ μου. Γεια σου φιλαρετέ μου, θα τα πούμε και το μεσημέρι. Βεβαίως και σήμερα αυτή τη βδομάδα θα είμαστε 2-3. Εδώ πέσαμε, πάμε εδώ. Γεια σας, ναι, ναι. Καλημέρα. Άντε ρε Κωστή. Έλα Τάσε, έλα γόρι μου, πάμε. Μια γαλάζια Περιστέρα και ο δικέφαλος αετός δεν το σκιάζει η φοβέρα, στους ομίλους πάει αυτό. Να σε χαρώ ποιητή μου. Λοιπόν, έλα, λοιπόν, υπάρχουν πολλά παιχνίδια, όπως τώρα λέμε για το σύνολο, για την ομάδα, ναι, που παρόλο που το αποτέλεσμα δεν ήταν και το πιο θετικό, όμως σαν ήταν η λιγότερο κακή ήττα που θα μπορούσε να γίνει, ναι, μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Εντάξει, δεν λέμε τώρα να μάθει να ξεφύγει, να πάει 5-4, 4-3 κτλ. Ναι. Okay. Ναι. Μιλάμε σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Λοιπόν, σίγουρα είναι και λίγο μαγική εικόνα το αποτέλεσμα, ναι, γιατί το μάτς δεν ήταν για να φύγει το σύνδιο, δηλαδή ήταν 1-1 και αν το δοκάρι έμπαινε εκεί. Σωστά, γίνεται 1-2, είναι άλλο μάτς. Άλλο μάτς. Γυρνάει τούμπα όλο το παιχνίδι. Ναι. Ή αν έμπαινε στην αρχή το πέναλτι, θα ήταν άλλο μάτς, ναι, 0-1 τόσο νωρίς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, επειδή βγήκαν πολύ και κράξανε τον Μπέλκα που έχασε το πέναλτι, θα κράξουμε έναν παίχτη που μπορεί να χάσει ένα πέναλτι, όταν και συνολικά σε όλο το παιχνίδι η εικόνα του είναι ενός βαδιστή. Μα όχι ρε παιδιά, λίμωνο. Έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα. Αυτό λες, σερνώσουνα ακριβώς. Εδώ μιλάμε, κάνει ένα πάλι μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι και σκοράρει κιόλας. Δεν μπορούμε να κράξουμε τον Μπέλκα για την, εντάξει, ομολογουμένως όχι και την πιο καλή εκτέλεση πέναλτι που θα μπορούσε να είχε ένας παίχτης αυτού του επίπεδου, αλλά και για την υπόλοιπη παρουσία του μέσα στον αγωνιστικό, ναι, χώρο, χωρίς να λέμε ότι κάνει ισοφαρίζει με τον γκολ που βάζει το χαμένο πέναντι. Δεν πάει έτσι, ας πούμε, πώς να το πούμε, αντισταθμιστικά η όλη κατάσταση. Δηλαδή αν δεν το βάζε έπρεπε να τον κράξουμε αυτό. Έτσι ξεκίνησα μπαίνοντας, είπα το εξής, Τάσο, μου επιτρέπεις, ότι ένας οποιοσδήποτε άλλος ίσως μετά από ένα τόσο μεγάλη σημασία χαμένο πέναλτι στην αρχή του παιχνιδιού, θα τον κατάπινε το γήπεδο. Θα εξαφανιζόταν. Έβγαλε από θέματα, κάνει και χθες σπουδαίο παιχνίδι. Δεν είναι η πρώτη φορά φέτος. Είναι η πολλωστή, είναι πολύ σημαντικός ο Πέλκας. Βάζει και την κολάρα, τρέχει, μοιράζει, πασχίζει. Δεν μπορεί κανένας να πει τίποτα. Και αν έπεφτε το τέρμα, αν το τέρμα έπεφτε στη μία γωνία, θα λέγαμε μαγιά του που εκτέλεσε στο κέντρο και την έστειλε βούρ μέσα. Θα λέγαμε αν είχε πέσει. Δεν έπεσε, εντάξει. Δεν ήταν το πιο καλό πέναλτι, όντως, αλλά. Okay, δεν θα κατάπινε μόνο αυτό η αστοχία του πέναλτι, θα συμπαρασύρονταν και όλη η υπόλοιπη ομάδα. Σωστό. Πράγμα που μας χαροποιεί, γιατί βλέπουμε ότι όχι χαρακτήρας μόνο δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Χαρακτήρα, η ομάδα αντίδραση. Έδειξε χαρακτήρα. Ναι. Λοιπόν, είναι
μία εβδομάδα περιθώριο έχουν όλοι αυτοί οι ραδιοφωνικοί βρικόλακες που ξαναεμφανίστηκαν μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Έλεος, ρε παιδιά. Άνθρωποι που λοιπόν διαχρονικά επιβιώνουν μέσα από τη μιζέρια και τη χολή. Και μέσα από τη χολή και από τα στραβά αποτελέσματα που περιμένουν στη γωνία. Όταν λοιπόν την άλλη εβδομάδα, γιατί με χαροποιεί πάρα πολύ που ξεκίνησες έτσι την εκπομπή σου και ευτυχώς βλέπω και πολύ κόσμο και στα social media και αυτά που το πιστεύουν. 100% να πω κάτι που δεν πιστεύω στο μικρόφωνο. Τι να πω κάτι που δεν πιστεύω. Αυτό που είδα χθες, τώρα αν μπούμε στη ρεβάνς και είμαστε τραγικοί, θα μιλάμε αλλιώς. Μιλάμε για αυτό που έχουμε δει φέτος με Μπενφίκα, Μπεσίκτας και εχθές. Αυτή η ομάδα είναι για τους ομίλους, αδερφέ. Και με τις προσθήκες, με τις προσθήκες δύο πολύ ποιοτικών παικτών, θα δούμε άλλο πράγμα της. Θα έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας που θα μπορέσουν να εμβολιαστούν και οι καινούργοι παίχτες που δεν ήρθαν ανέτοιμοι. Που δεν ήρθαν ανέτοιμοι γιατί είναι παίχτες ενός υψηλού επίπεδου και το παράδειγμα το έχουμε φυσικά και με τον Ζίφκοβιτς του Σάββα. Ακριβώς. Του Χαραλάμπους. Μην μπερδεύεσαι, του Χαραλάμπους είναι αυτός. Α, του Χαραλάμπους είναι αυτός. Ο κοντός είναι του Χαραλάμπους, ο ψηλός είναι του Σάββα, ναι. Σωστά. Ναι, και του Σάββα όμως. Και του Σάββα. Και του Σάββα που πέρσι τα λαϊκά δικαστήρια τον λέγανε και όλοι αυτοί πάλι νεκροθάφτες που ανέφερα, δώσ' τον Μπούλο. Είδαμε ότι φέτος για την ώρα είναι ένας άλλος τερματοφύλακας. Μπορώ να σου πω ένα όνομα τεπώνυμο. Μπορώ, μου επιτρέπεις. Μάριο Γκαλίνοβιτς, αδερφέ. Αυτό που βλέπουμε φέτος στον Ζίφκοβιτς, που είναι άλλο τέρμα. Εσείς τι βλέπετε? Βλέπετε έναν να έχει ανασφάλεια? Γιατί εγώ βλέπω ένα τέρμα και σε τέτοιο επίπεδο. Που είναι αποφασισμένος, που βγάζει αυτοπεποίθηση. Έχει παίξει καθοριστικό ρόλο ο Γκαλίνοβιτς, φίλε. Νομίζω πως ότι όλο το επιτελείο έχει αλλάξει. Όλο, βέβαια. Δανιλίδης, ο Αμανατίδης, οι γιατροί, όλη η ομάδα. Το team. Είναι οι αφανείς ήρωες αυτοί, Τάσο. Λοιπόν, επομένως μόνο να αισιοδοξούμε μπορούμε και πραγματικά όταν τις προηγούμενες φορές έφερνες, ας το πούμε, το υποτιθέμενο θετικό 1-1 και για κάποιο λόγο γινόταν η μαγεία και αποκλειώσουνα, ίσως φέτος να είναι και, ας το πούμε και γραφτό, μέσα από αυτό το αποτέλεσμα που μπορεί και να κοιμήσει και λίγο τους Ρώσους δίνοντάς τους το μικρό αυτό προβάδισμα το ανεπαίσθητο και εσένα να σε κρατήσει σε μεγαλύτερη εγρήγορση. Κάποια φορά για κάποιο λόγο γίνονται και μερικά πράγματα. Ακριβώς. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η εικόνα της ομάδας που για να φανταστούμε λοιπόν όταν θα μπουν και οι καινούργοι παίκτες, γιατί νομίζω ότι δεν νομίζω ότι και οι μεταγραφές σταμάτησαν και σε αυτούς τους δύο. Όχι. Πιθανό να υπάρχει κάποια ακόμα προσθήκη. Χαφ, αμυντικό χαφ. Δεν το συζητάμε άμα μπούμε. Ναι. Δεν το συζητάμε ότι άμα μπούμε στους ομίλους του Champions League, ότι εκείνο είναι σίγουρο ότι θα γίνουν τουλάχιστον άλλες δύο προσθήκες. Ναι. Αλλά λέμε ότι θα είναι εξασφαλισμένα έσοδα. Έτσι. Έγινε, Τάσο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ να μοιράσει πολλές αιστείες. Έχει, αγόρι μου, έχει. Αλλά μόνο να έχουμε ποδοσφαιρικό, αδερφέ. Έχει να μοιράσει. Θα μια εβδομάδα περιθώριο στους βρικόλακες, στους προστάτες. Ας τα βγάλουν πολύ. Μετά θα τους λες και ξέρεις, συνήθως ξέρεις τι γίνεται, όταν έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματικότητα που δεν τους βολεύει, ή αλλάζουν θέμα ή αρχίζουν και τα χαζογελάκια. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φιλιά, γεια σου, Τάσε. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Δεν κάνω διάλειμμα να μην σας κόψω γιατί έχει 5 γραμμές που αναβοσβήνουν. Θα το πάμε μόνο κοπανιά. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Καλημέρα, ρε Κωστή. Καλώς τον, έλα, Στελάρα μου. Έλα. Καταρχήν τα διπλά συγχαρητήρια χθες και για την εκπομπή σου. Χάρηκα που άκουσα και την ανεμιστιά μου από τη Βιέννη και όλους τους φίλους από όλο τον κόσμο. Η Στέλλα. Φανταστική εκπομπή. Και Βιέννη. Να σε καλά, φίλε. Και στην εμφάνιση της ομάδος σε κανένα σημείο του αγώνα δεν φοβήθηκε τον αντίπαλο. Σωστό. Το παίξαμε καθαρά με ένα διαιτητή που σε καθυστερούσε συνέχεια και τον κόλ του Γιολίνη Γκολάρα. Αυτά δεν δίνονται πουθενά, φίλε. Επιθετικό φάουλ αυτή η φάση. Έτσι. Τους χάρισε κάρτες, τους χάρισε. Με λίγα λόγια τους έσβουξε. Εχθρικός. Τους έσβουξε. Κωστή, εγώ το μόνο που κρατάω από χθες είναι ότι θέλω μόνο νίκη για να περάσω και θα μπω αποφασισμένος και αυτό θα μας βοηθήσει. Έτσι. Δεν πας ούτε για ισοπαλία ούτε για τίποτα. Θέλεις μόνο νίκη. Αν μπορέσω να κρατήσω το 0 πίσω, 2 μπροστά, γεια σας. Έτσι. Και είναι ένα σκορ, πρόσεξε, που δεν χρειάζεσαι βιασύνη να ανοιχτώ να το κάνω 2-0, 3-0 για να ανατρέψω και να κάνω. Θέλεις σοβαρό σφιχτός πίσω. Έτσι.
και ένα γκολ που να έρθει, πρέπει να έχει ομάδα υπομονή, ηρεμία, εμπιστοσύνη, μπορεί να έρθει πλάνο. Σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα. Έτσι. Και μην βγάζετε την εξίσωση τον Παστελωτή που έρχεται. Μην τον βγάζετε. Βάλτε στο κάδρο που λένε οι μορφωμένοι τώρα, βάλτε στο κάδρο τον Αντωνάκη τον Τζολάκη. Βάλτε τον. Όπως έβαλε το Ζήφκοβιτ. Ακριβώς. Με τον Ατρόμητο. Ακριβώς. Με τον Ατρόμητο να πάρει ένα ημίχρονο, πιστεύω να το δούμε και στο Βόλο για να πάρει ρυθμό. Ακριβώς. Τον είδατε τον Ζήφκοβιτ και χθες. Τον είδατε του Χαραλάμπους. Φαίνεται ότι έχει λίγες εβδομάδες στην ομάδα ή σας φαίνεται ότι παίζει χρόνια? Γιατί εμένα μου φαίνεται σαν να είμαι εδώ χρόνια. Η ποιότητα, Σωστή. Φίλε, δεν χρειάζεται ούτε προσαρμογές ούτε τίποτα. Ο ποιοτικός. Μπαμπαμ. Η ομάδα έγινε πολύ γρήγορη, φίλε. Έπεσε ο μέσος όρος ηλικίας. Η ομάδα έχει γίνει αρκετά γρήγορη. Σωστό. Έχει γίνει μια ευρωπαϊκή ομάδα. Σωστό. Τρέχει ο Σβάπ, τρέχει ο Τζόλης, τρέχει ο Ζήφκοβιτς. Τρέχουν, έχουμε ταχύς παίκτες. Και άμα μέσα. Μπει και αυτό το μπακ τώρα ο Αγία από το πλάι, φίλε, και τρέχουν μαζί με το Γιαννούλη το ίδιο. Έτσι. Θα είναι δύο έμβολα που πιστεύω άμα κουμπώσουν ένας με τον άλλο θα κάνουν παπάδες. Έτσι. Και ο Τσόλα, παρά το ύψος του, δεν είναι αργός ο Αντωνάκης. Παρά το 1,88. Έτσι, δεν είναι Γιαννούλης, δεν είναι οκ, okay, αλλά είναι ένας παίκτης που δεν είναι αργός. Η ομάδα, βλέπετε λοιπόν, τρέχει ολόκληρη. Ακόμα και ο Ικαντουρί που δεν θεωρείται γρήγορος, βλέπετε πως έχει κουμπώσει τώρα στο σύστημα και σου δίνει αίσθηση η ομάδα ότι τρέχει όλο το παιχνίδι, είναι πιο ταχύς. Εγώ πιστεύω βγάζουν πολύ καλή χημεία με το ΣΒΑΠ, πολύ καλή χημεία. Ναι, ναι, ναι. Συμπληρώνουν ένα τον άλλο τα χαρακτηριστικά και παίζει και στη θέση του άνθρωπος. Ναι. Και όσον αφορά για το δοκάρι που δεν πήγε, θα πω μια ατάκα. Απ' τη ζωή στο θάνατο είναι ένα μονοπάτι και τον πόνο στον ενίδιο δάχτυλα και κάτι. Γεια, γεια, γεια! Δοκάρι και μέσα είναι επιτυχία, δοκάρι και έξω. Έτσι. Ένα χωριό μας, τι να κάνουμε. Λοιπόν, δύο δάχτυλα διαφορά είναι το θέμα που είπες. Έτσι ακριβώς, φίλε. Τα δύο δάχτυλα στον επαναληπτικό θα είναι δύο δάχτυλα μέσα. Έτσι, φίλε, τα λέμε κοστί. Γεια, να βάλω λέει δύο δάχτυλα. Όχι λέει ακόμα, το ανέκδοτο με το whisky. Γεια σας, ναι! Έλα, φιλαράκι. Καλώς τον, έλα, Γκαραγιάν. Θα ξεχάσουμε με τι θέλαμε να πούμε, ρε φίλε. Έλα, Κουστάκι μου. 2 λεπτά, αναμονή. Πάμε, φιλαράκι. Τι να κάνω, αδερφέ. Βλέπεις ότι δεν σταματάμε καθόλου. Όχι, τι, περίμενε. Ναι. Και πέφτει η γραμμή. Α, έπεσες. Γι' αυτό. Αλλιώς έχω βάλει σειρά. Ξαναπέρνω. Ξαναπέρνω. Άλλα 22 λεπτά μέχρι να ξαναμιλήσω. Λέ, ακούς, ρε, την εκπομπή, ακούς όμως. Εννοείται. Α, αυτό. Στην αναμονή δεν πιστεύω να έχει τίποτα κλαπατσίμπανα. Δεν έχει ξαναγίνει. Αγόρι μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι με κάλυψαν. Τόση ώρα που περιμένω, είπαν αυτά που ήθελα να πω. Πες αυτά που θες και εσύ, αγόρι μπέλα. Φίλε, αυτό που πάει να κάνει φέτος η ομάδα είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να γίνει ποτέ. Δηλαδή, ανανέωση, χτίσιμο καινούργιας ομάδας, εξορθολογισμός, όλα αυτά, ναι, όλα αυτά. Και ταυτόχρονα ξανά από την αρχή, ναι. Και ταυτόχρονα διεκδικείς να μπεις στους ομίλους, όντως. Πιο πολύ από ποτέ. Πιο όντως. Πολύ από ποτέ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα. Δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, ναι, ναι. Να σου πω κάτι, τι με ανησυχεί μόνο, δεν με φοβίζει η ομάδα. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα. Αν και έχει λήψη, έχουμε καθυστερήσει. Αλλά είναι αυτό ότι επειδή χτίζει η ομάδα τώρα, είναι κάποιες, σε κάποιο σημείο μπορεί να είναι και φυσιολογική καθυστέρηση. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να έχεις ήδη center four, ήδη δεξί back και ήδη και ακόμα ένα half. Αυτά, ναι, πρέπει να υπήρχαν. Δεν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε. Λοιπόν, έτσι, ναι, επειδή χτίζει η ομάδα, ναι, τώρα μπορεί να είναι και φυσιολογικό, μπορεί να είναι, υπάρχουν οι παλιά. Μπορώ μισό δευτερόλεπτο σε αυτό που είπες να πω κάτι. Και του δεξιού πιστοφύλακα άλλος θα είχε έρθει, στράβωσε ο Γιάνγκος, θα, ναι, ήταν ήδη εδώ. Ξέρω, και ξέρω, του center four. Ναι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Ήταν άλλοι δύο που ήταν στην τριάδα με τον Τζόλακ που στράβωσε, ναι, και πήγε πίσω. Δεν μπορώ, ωραία, ναι, δεν ωραία τα θέλουμε εμείς, έτσι. Ναι, όχι. Απλά λέω όμως ότι δεν στην ουσία. Α, γι' αυτό λέω ότι ενώ χτίζεται τώρα η ομάδα, αυτό το δύσκολο. Ενώ αυτό λέμε. Να αυτό λέμε, δηλαδή, αν είχαν έρθει πιο μπροστά, μπορεί να έχει ήδη περάσει. Μπορεί. Ναι, μπορεί, 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 ναι, λέμε, αυτό, ναι, που με ανησυχεί εμένα, φίλε, είναι ότι βλέπω πάλι μια εχθρική διαιτησία. Και ότι, ναι, αυτή η ρημάδα, η τύχη δεν είναι με το μέρος μας. Αυτά με φοβίζουν και όχι το πώς θα παίξει η ομάδα. Ναι. Εντάξει, γιατί πάλι χτες δεν έχεις τύχη. Δεν το κάρει και έξω εσύ και αυτοί οι καπάκοι βάζουν γκολ από το πουθενά. Ναι, ναι. Έχεις κάνει, έτσι, τρία ατομικά λάθη και με αυτά έφαγες δύο γκολ. Τα πληρώνουμε. Δεν σε θέλει κιόλας. Ενώ αυτοί κάποια δεν τα πληρώσανε. Σωστό. Πάει στο δοκάρι μπάλα, γυρίζεις τον Κρέσπο και άνετα και εκεί. Τη βγάζει με το πόδι. Δηλαδή,
Όχι, με το πίσω μέρος με, πεσμένο, ήταν στα αγώνα. Φτέρνα ήταν, με τη γάμπα, με το κολομέρι. Ναι, εκεί που λες από εκεί, δηλαδή, μπαίνει γκόρ επιτέλους. Αυτό, εντάξει. Γι' αυτό σου λέω. Θα γυρίσεις λοιπόν, στον επαναληπτικό, θα μας δώσει αυτά που δεν μας έδωσε χθες. Ελπίζω φίλε, γιατί το χρειαζόμαστε, γιατί πραγματικά το αξίζει η ομάδα. Από εκεί και πέρα, είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα, περισσότερο εκτός από δύο άτομα που πλέον δεν υπάρχει λόγος πιστεύω να μην τα κατανομάσει, δηλαδή ο Μπίσεσβα και ο Σβιντέρς και δεν πήγαν ποτέ στο παιχνίδι. Φαίνεται ότι δεν κουμπώνουν, δεν ξέρω, ναι, ψυχολογικά. Δεν τι γίνεται. Για πάνω σε αυτό ήθελα να πω, για μένα το λέω τώρα, ας πούμε, η ομάδα χτίζεται και εκ των πραγμάτων, ας πούμε, πάμε, προχωράμε και βλέπουμε ότι κάνουμε μια ωραία ομάδα. Χρειαζόμαστε ένα τέρμα να έχει να διεκδικήσει τη θέση μαζί με τον Ζίφκοβιτς, όποιος είναι καλύτερος σας την πάρει. Μια χαρά το παίζει ο Ζίφκοβιτς, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν μας χρειάζονται οι άλλοι, αυτοί τους χρειάζεται να τους αφήσουν να φύγουν. Να έχουμε έναν ανταγωνισμό και στο τέρμα. Θες οπωσδήποτε, στην άμυνα είμαστε καλά πλέον, θες οπωσδήποτε δύο χαφ θες, από τη στιγμή που λες υπάρχει περίπτωση να φύγει και ο Ενσίτη. Θες δύο χαφ, δεν θες ένα φίλε, γιατί δεν ξέρεις πώς θα γυρίσει ο Μίσιτς, δεν ξέρεις πώς θα γυρίσει και αν θα γυρίσει το παλικάρι, πρώτα ο Θεός. Ναι. Ο Αουγκούστο δεν ξέρω αν μπορεί μετά το χιαστό πότε να είναι έτοιμος και έχεις μόνο τρία χαφ τα οποία τα δύο μόνο σου δίνουν αυτό που θέλεις. Άρα θες δύο χαφ και φυσικά θες και ακόμα ένα center for φίλε. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορείς Σβιντέρσκι, δεν μπορείς να πας μόνο με τον Τζόλακ. Να σημειώσω κάτι για το Σβιντέρσκι, μου επιτρέπεις. Ναι. Έχω μία πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει, που έχει να κάνει με την κακή ψυχολογική κατάσταση του Σβιντέρσκι. Το ξαναλέω, θα ρωτήσω τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ και είναι δίπλα στην ομάδα, αν ισχύει ότι υπάρχει κάποιο οικογενειακό πρόβλημα με το παιδί του, με κάθε και με πάσα επιφύλαξη το λέω. Αν είναι αυτός ο λόγος που είναι καταρακωμένος, που φαίνεται το παιδί ότι έχει θέμα. Έχει θέμα. Δεν το γνωρίζω. Τότε, ας προστατευτεί. Ναι, ρε παιδί μου, ας προστατευτεί. Ή ας το λίγο. Ακριβώς. Το λέω με πάσα επιφύλαξη, γιατί μου ήρθε από δύο-τρεις πλευρές το μήνυμα ότι ξέρεις κάτι. Εμείς κρίνουμε την εικόνα που βλέπουμε. Φαίνεται ότι είναι άκεφος, ότι είναι σε κακή κατάσταση. Τώρα, τι συμβαίνει από πίσω, παιδιά. Δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Center for όπως και δείτε. Ήρθε αυτός. Ήρθε είναι εδώ. Ήρθε είναι εδώ. Είναι μόνο ένα. Ναι, πέρα από αυτό. Με αυτές τις εμφανίσεις του Πολωνού δεν μπορείς να περιμένεις. Ναι. Θες ακόμα εντάξει και τι στην Ελλάδα θα κάνεις. Να πηγαίνεις σε Ευρώπη. Έχεις τώρα πλέον θα έχεις κύπελο Ελλάδα, Ευρώπη τα πάντα. Με 14-15 παίκτες δεν βγαίνει. Ναι. Πιθανόν εκεί να θεωρεί, να λογίζει ως φόρ τον Κούτσια, τον οποίο τον πιστεύει, να λογίζει ως φόρ τον Τζόλι. Κούτσια όμως θα σε κάνει τη διαφορά. Ναι. Λέω. Δεν γίνεται. Επειδή ο Σφιντέρσκι δεν έφυγε. Με Τσόλακ, Σφιντέρσκι, Κούτσια, Τζόλι με τέσσερις, εσύ λες τώρα κι άλλος. Ο Σφιντέρσκι μπορεί να μην έφυγε, φίλε, αλλά δεν έχει έρθει κιόλας. Απλά δεν μπορείς να το μηδενίσεις. Ναι. Εκτός κι αν πεις. Δεν θες όμως φόρ, φίλε, αυτό βλέπω. Πού δεν μπορείς. Έφαγε μια κάρτα ο Τσόλακ. Ή χτύπησε, τραυματίστηκε. Ποιος θα παίξει. Εγώ. Ναι. Ναι, ναι, με το Σφιντέρσκι. Αν ο Σφιντέρσκι είναι. Είναι έτσι όπως είναι, τι να πούμε. Ναι. Εντάξει, μακάρι το παιδί να μην έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό, μακάρι να μην ισχύει αυτό που μου είπαν. Ναι. Έγινε, Κωνσταντίνε μου. Για κανέναν. Σε ευχαριστώ. Άντε, λοιπόν, το Βόλο πρώτα και μετά. Αυτό, από αύριο αυτό λέμε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Από αύριο ξεχνάμε. Ξεχνάμε, Κράσνονταρ. Φιλιά, πάμε εδώ. Γεια σας. Και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα. Δεν παίρνω τακτικά, φίλε. Το όνομά σου. Καλημέρα, Εμμανουήλ. Γεια σου. Από Γερμανία παίρνω. Γεια σου, Εμμανουήλ. Βέλκενστατ. Και από λύσες. Άμα σου πω, θα φωνάεις. Λούντενσάιτ. Λούντενσάιτ. Εκεί είναι τα φιλαράκια μου, φίλε. Είναι ο Γιάννης, είναι τα αδέρφια μου εκεί. Ναι, ξέρω. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχει εκεί και σύνδεσμο και είστε πάντοτε κοντά στην ομάδα και μπράβο. Σε ακούω, λοιπόν, Εμμανουήλ. Λοιπόν, λέγατε για ένα συνοπαδό. Με ένα συνοπαδό εκεί πέρα ότι το τεχνικό επιτελείο, το επιτελείο είναι πάρα πολύ καλό. Μόνο φίλε έχω ένα τέτοιο, πώς το λένε, ένα... Παράπονο. Ένα παράπονο. Ναι. Στα χτυπημένα φάουλ. Άμα θυμάσαι το φάουλ, τον γκολ που φάγαμε, το αυτογκόλ με τον Γιαννούλη με τον Άγιαξ, χτυπήστηκε με αριστερό πόδι, με φάλτσα, ναι. στο κέντρο του τέρματος. Εμείς συνήθως πάμε με το ανάποδο πόδι και χτυπάμε και στέλνουμε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ναι. Ενώ με το πρώτο, όπως τον Άγιαξ, έχεις μια πιθανότητα περισσότερα να βάλεις γκολ. Γιατί η μπάλα μπορεί να πάει και απευθείας μέσα ναι. και να βάλει και ο παίκτης αυτόν γκολ όπως την πατήσαμε κι εμείς. Ναι. Εκεί, στα στημένα δίνουμε, όπως και χθες, κάναμε
κάναμε 2-3 φάουλ, πήραμε 2-3 φάουλ στη μένα και τα κάναμε με ανάποδο πόδι. Ναι. Γιατί ρε παιδιά, ναι, είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θέλεις δηλαδή περισσότερο, ξέρω, να εκμεταλλευόμαστε περισσότερο τις στημένες φάσεις. Έτσι. Το στημένο, ναι, για μένα το φάουλ το κάνεις με φάλτσα στο κέντρο του τέρματος. Ναι. Γιατί υπάρχει περίπτωση και η μπάλα να πάει και μόνη της μέσα και να βάλουν και αυτό γκολ αυτή. Γιατί και ο τερματοφύλακας τα χάνει. Ενώ ναι, στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα μπορεί να βγει. Να πάρουμε με την κεφαλιά, αλλά η μπάλα μπορεί να βγει, ναι, και έξω. Αυτό που ξέρω πάντως και μπορώ να σου πω, Εμμανουήλ, είναι ότι τις δουλεύουν τις στημένες φάσεις αρκετά. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα, ένας τομέας που τον έχουν αφήσει ανεκμετάλλευτο. Τώρα η λεπτομέρεια που λες αν θα είναι στο κέντρο, αν θα είναι μπροστά, πίσω κτλ. Αυτό είναι ok, είναι άλλο κομμάτι. Πάντως δίνουν βάση. Είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μπορεί να σου κρίνει μάτς ένα φάουλ, ένα κόρνερ, ένα χτύπημα ελεύθερο. Μα γι' αυτό ακριβώς λέω. Με τον Άγιαξ, ναι, άμα σου λέω εκείνο το φάουλ, ήταν πάρα πολύ καλά χτυπημένο και ο Γιαννός εκεί δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το παιδί η μπάλα ήταν τέτοια φάλτσα και πήγε στο κέντρο και μπήκε, ήταν πολύ απλό. Λοιπόν, ναι, μετά. Το άλλο που θα ήθελα να πω, φίλε, είναι, μας... δεν θέλω να μιλήσω για το χθεσινό παιχνίδι, γιατί τα είπαν όλοι οι φίλοι, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Ναι. Απλώς μας έλειψε το center for πάρα πολύ. Ο Καθαρόεμος το 9. Ναι, τα κεντρικά του στα μπακ ήταν τσεκούρια. Ναι, και ναι, άκουγα και τα ρεπορτάζ, λείπει το βασικό τους στο center back. Ναι, στην άμυνα έχουν ευπάθεια. Είναι το αδύναμο σημείο τους, ναι. Και όπως λέγανε και πολλοί ρεπόρτερ εχθές, και στο κέντρο, ναι, και στο κέντρο δεν είναι καλή στα μαρκαρίσματα. Ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή στο Βόλο τώρα πρέπει να ξεκουραστούν πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει και να χάσουμε και να δεν με ενδιαφέρει. Όχι, λοιπόν, όχι να χάσουμε. Γιατί να χάσουμε. Όχι, θέλω να σου πω, επειδή μου μιλάω στα ίσα. Ναι, ναι. Πρέπει να ξεκουράσει τους παίκτες για να τους χειροκοπήσουμε στον επαναληπτικό. Γιατί αυτοί χαφ και center back πάσχουν. Ναι. Πρέπει να τους χειροκοπάμε συνέχεια από το πρώτο λεπτό. Έτσι το βλέπω εγώ. Μας βολεύει, για να κλείσω, να μην κρατάω, γιατί και εγώ περίμενα πολύ να μην περιμένουν οι φίλοι. Ναι. Μας βολεύει που το παιχνίδι την άλλη εβδομάδα γίνεται Τετάρτη, και θα σου πω γιατί. Επειδή είμαι πολύ καχύποπτος εγώ με αυτά που έχω δει τα μάτια μου, όπως και χθες με τον πέναλτι που ο άλλος πρωτού πέσει είχε σηκώσει ήδη το χέρι του, ναι, ο διαιτητής. Μας βολεύει που γίνεται το επαναληπτικό στην Τετάρτη, γιατί το λέω αυτό. Για να ξέρουμε τι έχει κάνει ο Γάβρος. Ο Πειραιώτης παίζει την Τρίτη. Ναι. Άμα περάσει, φίλε, ο Πειραιώτης την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, άμα περάσει, δεν θα μας περάσουν, φίλε. Μάλιστα. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν θα μας περάσουν. Θα δούμε. Έγινε, σε ευχαριστώ. Θα τηλέφωνο πάλι την άλλη Τετάρτη και θα τα πούμε. Μαγάρι. Έγινε, Μανουήλ. Έγινε, φίλε. Φιλιά στο Λίτερ Σάιτ. Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν κάναμε διάλειμμα. Προχωράμε. Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Μας ακούτε. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς το να κάνεις αυτό που έκανες. Ελάκι. Εσύ έριξες τον προηγούμενο και περπατάς. Μονάχος, έλα. Πάμε. Πήρα για να ρίξω κάποιον άλλον. Ναι, βέβαια, αλλά είναι καιρός. Κανονικά. Για πες. Κατάλαβες για ποιον μιλάμε. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Λοιπόν. Γι' αυτό είναι ένα μηδέν. Λοιπόν, έκανες ένα καλό. Πρέπει να σου το πω όμως, γιατί. Να το γνωρίζεις. Ναι. Η μπλουζίτσα πήγε σε αντίπαλο του ΠΑΟΚ της πόλης. Χάρηκε ο παππούς που σηκώθηκε και έφυγε από το δωμάτιο, γιατί είναι και αυτός αντίπαλος. Έτσι, ε! Κατάλαβες τώρα, έτσι. Μάλιστα. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία. Και είδε τον αγώνα με την μπλουζίτσα. Χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι. Πάμε παρακάτω. Μικρό, 5 χρόνια λοιπόν. Πάμε εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτό που λέτε εσείς. Είμαι σίγουρος ότι το παιχνίδι θα γίνει 3-0. Γιατί το γκολ που βάλαμε είναι θαυματουργό. Έπρεπε να βάλουμε ένα γκολ. Δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, 1-1, 2-1, λίγο. Αλλά το γκολ που βάλαμε, Κωστή, αυτό, ναι, θα το πληρώσουν αυτοί εδώ. Πολύ σημαντικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει το δεύτερο. Το 3-0 το έχουμε σίγουρο, γιατί το δεύτερο, στο δεύτερο ημίχρονο αυτοί πέφτουν. Ναι. Θέλει δεν ιδιαίτερη έχουν... προσοχή εδώ. Θα τα πούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα εκείνη. Εγώ το λέω τώρα που έχω πιο, ναι, καθαρή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φρέσκο από το χθεσινό μάτς και λέμε, αν είμαστε έτσι, γιατί περνάμε εμείς, τέλος. Χθες δέχτηκα πάνω από 10 τηλεφωνήματα και μου λέγανε πώς το βλέπεις το παιχνίδι. Δεν μίλησα σε κανέναν. Σε κανέναν δεν είπα τίποτα. Ναι. Αύριο λέω θα τα πούμε. Κατάλαβες. Ναι. Καλημέρα. Έγινε. Χαιρετώ. Γεια σου, Άκη. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Πολύ καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Γιώργος ο Ψάλιος. Έλα, λοιπόν, ρε ο Ψάλα. Τι γίνεται. Δόξα τω Θεώ, φίλε. Ναι. Εγώ θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλη την ομάδα. Έτσι, παίξαν έτσι όπως πρέπει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι πρέπει να παίζει ο ΠΑΟΚ. Περήφανα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Το αποτέλεσμα δεν με ενδιαφέρει.
Αυτό όμως που πρέπει να ξέρουμε, οπωσδήποτε και να μην ξεχνάμε, να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είναι το εξής, ότι αυτό και το επόμενο μάτς κοστίζουν 14 εκατομμύρια. Ναι. Ένα αυτό. Εντάξει, νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, νομίζω ότι ναι. Δεν θα κάνει καλό στους παίκτες να το σκέφτονται την ώρα του αγώνα και νομίζω ότι δεν το σκέφτονται κιόλας. Δηλαδή, εχθές η ομάδα δεν μου έδειξε άγχος ότι πνίγεται. Ίσα ίσα, βγάλαν προσωπικότητα, έτρεξαν, είχαν πάθος, μου δείξαν ότι το θέλουν το μάτς, επειδή μου μπήκαν για να πάρουν το παιχνίδι. Δεν είδα πουθενά άγχος. Τώρα, τα λαθάκια ναι, αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτονται τα χρήματα εκείνη την ώρα, αδερφέ μου. Ναι. Ίσως είναι καιρός να αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε και θα σου εξηγήσω το λόγο. Ναι. Έτσι. Άμα δεν πάρουμε το πρωτάθλημα το φετινό, έτσι, του χρόνου ξέρεις με ποιους θα παίζουμε. Και έρθουμε δεύτεροι. Θα παίζουμε με το Ζαγκλιβέρι του Βελγίου, έτσι, με τα καλάβρητα της τέτοιας της Γαλλίας και πάει λέγοντας στο conference. Ναι. Το γνωρίζω. Είναι μακριά αυτό που λες τώρα. Έχεις βάλει 2-3 αν είναι μέσα. Μακριά. Αλλά ναι, οκ. Okay. Όχι, δεν έχω βάλει 2-3 αν. Ναι. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Όχι, βάλαμε. Αν δεν περάσουμε, αν δεν πάρουμε ναι. Το πρωτάθλημα, αν. Είναι 2-3 αν και πας μακριά. Ναι, πρόσεξε ναι. Λίγο όμως. Έτσι. Αυτά ναι, τα αν είναι πολύ. Γνωρίζω αυτό που λες. Γνωρίζω. Ναι. Για την διοργάνωση λοιπόν, αυτή για το conference, ναι. Που σημαίνει ότι βασικός στόχος δεν είναι το Champions League. Σαν Champions League. Είναι οι όμιλοι για να πάρουμε το χρήμα, να γλιτώσουμε το ναι. Financial Fair Play και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό είναι ο βασικός στόχος για μένα. Επίσης πολύ σημαντικό, σε όποιους ομίλους παίξουμε, να έχουμε παρουσία με νίκες. Είτε είναι στο Europa τις πέμπτες, είτε είναι τις τρίτες στο Champions League. Ναι, ναι. Να μην είμαστε, μπήκαμε και τώρα γεια σας. Μέσα έξω, όπου μπορούμε να μαζέψουμε βαθμούς και για μας, για την Ελλάδα, δηλαδή μας συμφέρει. Έτσι, αλλά και γενικότερα να έχουμε καλύτερες κληρώσεις, γιατί τα τελευταία χρόνια ήταν απούσα η ομάδα και το πλήρωσε αυτό στις κληρώσεις. Τα βρίσκουμε μπροστά μας, παιδιά, έτσι. Κωστή μου, ναι. Πρώτα για μας. Ξέρεις γιατί. Ναι. Γιατί δεν θέλω ξανά Άγιαξ. Δεν θέλω ξανά Μπεφίκα. Ναι, εντάξει, ναι. Σωστό. Φτάνει. Σωστό. Έτσι, πρώτα σωστό. Για μας, ας το κάνω. Σωστό. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Έγινε. Σε χαιρετώ. Ναι. Σε χαιρετώ. Φιλιά, φιλιά. Πάμε εδώ. Τελευταίος. Προτελευταίος. Δύο ακόμα, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, ξάδερφε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Λοιπόν, πολλοί προπονητές πάλι βγαίνουν, ρε παιδιά. Αχ, στην άποψή του λέει ο κόσμος, οκ. Okay. Εννοείται, εντάξει. Σεβαστεί όλοι, αλλά είναι λίγο υπερβολική. Νομίζω μέσα στο πλαίσιο το λογικό και... είναι. Δεν νομίζω ότι κανένας ξεπέρασε τα όρια. Okay. Λοιπόν, τη γνώμη μου. Να την πεις. Γνώμη μου θα πω και εγώ, και εγώ θα πω τα δικά μου. Εγώ εχθές, παιδιά, αγχώθηκα τα πρώτα 20-25 λεπτά. Ναι. Γιατί, μετά το χαμένο πέναλτι, λες μήπως μας πάρει από κάτω αυτό. Μας παίζανε. Ναι. Μας παίζανε μέχρι την περιοχή, μας παίζανε. Παιδιά, τώρα αλήθεια αυτή είναι. Ναι. Απλώς μετά... Μετά ήταν άλλο μάτσο όμως μετά. Ναι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό. Στην έδρα του άλλος. Θα την υποστεί στην πίεση, δεν γίνεται. Δηλαδή, βασίζεται στο πρώτο τέταρτο του το δικό του, μάλιστα έχοντας γλιτώσει από ένα σοκ. Δηλαδή, ο άλλος όταν κερδίζει ο αντίπαλός του πέναλτι και το χάνει, είναι μια σφαλιάρα στο πρόσωπο, η όποια ας πούμε, ξέρω εγώ, αδράνεια, συνέρχεσαι αμέσως και λες αμάν, γλίτωσα τώρα, έτσι. Ανθρώπινα μιλάμε, τέλος ψυχολογικά είναι. Ναι. Κωστή, το πρώτο 20 λεπτό ήταν. Μας παίζανε 70-30 η κατοχή, απλώς μετά άνοιξε η ομάδα. Είχε μία σιγουριά, ήταν τόσο καλή, ναι. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω κανένα παίκτη που δεν έχει παίξει. Ναι, ναι. Ελκαντουρί για φίλημα. Για φίλημα. Ήταν ο μοναδικός που ήταν και ψύχρεμος. Ναι, ναι. Ήταν και ψύχρεμος. Ηρεμία αυτό, στο ρυθμό, τρέξιμο, κοψίματα. Ναι. Το Μπέλκα το συγχωρώ, όχι για τον γκολ. Όχι για τον γκολ που έβαλε. Το συγχωρώ γιατί είναι στην αρχή ένας ακροατής είπε ότι ήταν, δηλαδή είχε πίεση ο Πέλκας. Πίεζε και ξεσήκωνε και όλους τους παίκτες. Συνέχεια. Ο Πέλκας μετά αυτό το πέναλτι, πρόσεξε, μετά το πέναλτι είναι πολύ εύκολο και πολύ ναι, κατανοητό τον καταπίνει το γήπεδο. Είναι απόν, χάνει τις πάσες, είναι χλωμός, λέμε, έτσι μπορεί να γίνει. Τι θέλει εκεί. Θέλει άντερα, φίλε, να μην πω κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε ποιο λέω.
Έτσι. Και το βγάζει αυτό ο Πέλκας. Και με το συνολικό του παιχνίδι, και με τον γκολ και με τον πανηγυρισμό και όλα, δεν άφησε και την ομάδα να πέσει. Γιατί αν η ομάδα δει ότι ο αρχηγός της καταραίει, μετά συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους και το χάνουμε. Έτσι όπως έγινε, ήταν πολύ εύλογο να γίνει αυτό, πολύ φυσιολογικό. Κι όμως βγάλαμε αντίδραση. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί χαίρομαι. Ξέρεις γιατί χαίρομαι. Για πες. Γιατί η ομάδα εχθές δεν είχε back, δεν είχε σεντερφόρ. Και είχε την από τις καλύτερες εικόνες. Ναι, ναι. Αυτό πιστώνεται στον προπονητή. Στον προπονητή, φίλε, που χωρίς δεξί μπακ και χωρίς center four έκανε τις αλχημίες του και παρουσίασε την ομάδα έτσι, το πιστώνεται ο Αμπέλ Φερέιρα. Εξ ολοκλήρου. Και βέβαια και οι παίκτες που μπήκαν οι μεταγραφές, οι καινούργοι που είναι σαν να παίζουν χρόνια, ο Ζίνκοβιτς του Καραλάμπου και ο Σβάμπ. Και χωρίς την ποιότητα του Μίσιτς. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα. Έτσι. Φανταστείτε και με Μίσιτς στο κέντρο. Γίνεται δουλειά. Γίνεται δουλειά, Κωστή μου. Γίνεται δουλειά. Φωνάζει από μακριά. Την έχουν μυριστεί, γι' αυτό βιαστήκανε να πάρουν τον Τζόλακ. Σωστό. Έγινε, αδερφέ. Σε χαιρετώ. Καλημέρα. Να σε καλά. Καλημέρα. Πάμε. Τελευταίος για σήμερα. Τελευταίος γιατί έχουμε. Δεν κάναμε διάλειμμα. Πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα των. Να κλείσουμε λιγάκι νωρίτερα, γιατί δεν κάναμε σε 9.30 διάλειμμα. Παρακαλώ. Και πολύ καλά θα κάνεις. Εσύ κλείνεις. Εσύ κλείνεις, Βαλανιδωράκη. Έλα, Βασιλάκι μου, εσύ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Θέλω να πω συγχαρητήρια για αυτή την ομάδα, γιατί μόνο συγχαρητήρια της αξίζουν όταν μπαίνεις μέσα στο Crunch Star και παίζεις τέτοια μπαλάρα, γιατί για μένα αυτό που έγινε χθες μπορεί να έχασα. Αυτό πολύ λίγο με απασχόλησε. Όμως, όταν έβγαλα αυτή την υπερηφάνεια σαν ομάδα, αυτό τα λέει όλα. Η υπερηφάνεια αυτή που δείχναν οι παίχτες, για εμένα, ήταν το κάτι άλλο. Σωστό. Δηλαδή μπήκαν μέσα και παίξανε στα ίσια. Λοιπόν, τώρα, η ατυχία, θα το πω, η συγκυρία να το πω, κακοδαιμονία, δεν ξέρω τι να πω, αυτό, όταν η μπάλα δεν σου μπαίνει σε ένα μέσα στο δοκάρι του Ελκαντουρί και κάνεις αυτό το παιδί ενέοντας λάθος πίσω στην άμυνα, λυπάμαι, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Όμως, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε επειδή θα έγινε σε μια άτυχη στιγμή, θα το πω πραγματικά, χιλιάδες φορές, σε μια άτυχη στιγμή να δεχθούμε αυτό το γκολ, δεν μπορεί να παραβλέψει όλο αυτό το νεδρό. Ναι. Τα παιδιά. Οι παίκτες τρελαθήκανε, να ξέρεις, σκύλιασαν μετά, το έβλεπε σε όλους, ότι πάμε να τους πάρουμε. Και ο Κρέσπο, και ο Γιαννούλης, και ο Πέλκας, δεν ξέρω τι θα γίνει, λέει, θα περάσουμε. Τελείωσε αυτό, είναι παιδί. Κωστή μου, όταν σου λείπει, όπως είπες νωρίτερα, ένα δεξί μπακ και το σεντερφόρ, και σου έχει έρθει ένας Ζίφκοβιτς του Χαραλάμπους, γιατί ο άλλος ο Ζίφκοβιτς την έχει την καρδάρα για μένα, ενώ ήταν αξιοπρεπέστατος μέχρι αυτή τη φάση. Λοιπόν, στον γκολ. Δεν έχει την ευθύνη μόνος του εκεί. Είναι συνεννοησία με τον Κρέσπο στην άμυνα. Οκ. Okay. Εντάξει. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν εντάξει. Χθες, ήταν κομπλέο άνθρωπος μέχρι αυτή τη στιγμή. Τέλος, έσωσε και είχε και καλές επεμβάσεις εκεί που έπρεπε. Δεν έχουμε παράπονο, ναι. Ο Γκαλίνοβιτς κάνει φοβερή δουλειά μαζί του. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι παιδιά, με αυτή την ομάδα, ερχόμενη, μάλλον ήρθε το δεξί μπακ, δεν ξέρω τι το παλικάρι θα βγει. Λοιπόν, για να είναι στην Μπαρτσελόνα σίγουρα έχει κάποια ποιότητα. Αλλή μόνο. Έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι, λοιπόν, έτσι είναι, Βασίλη μου, έτσι. Όταν σε 46 παιχνίδια σου γυβάλει 26 γκολ στην Κροατία, για μένα δεν είναι τυχαίος. Λοιπόν, έρχονται πολύ καλύτερες μέρες τώρα για την πρόκριση. Δεν θα χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αυτή η ομάδα με το πάθος που διάκρινα στα παιδιά και την ομαδικότητα που τους διακατέχει, γιατί αυτοί φέτος έχουν γίνει οικογένεια. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, ενώ πέρσι... Το πρώτο συστατικό. Αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Ενώ πέρσι είχαμε δει το αντίθετο, είχαμε γίνει σκορποχώρη. Πάμε παρακάτω. Οπότε θέλω να πω το εξής. Μην αγχώνεστε, όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Και με αισιοδοξία πάντα και αύρα νικητή. Φιλιά! Σε πολύ καλό δρόμο. Γεια σου, Βασιλάκι μου. Γεια σου, Βασιλάκι μου. Θα φύγω όπως μπήκα λέγοντας το εξής. Εμείς περνάμε, τους έχουμε, τίποτα στην ιστορία αυτού του συλλόγου δεν του δόθηκε, τίποτα δεν του χαρίστηκε, τίποτα δεν ήταν εύκολο για μένα, κανένα μονοπάτι που περπάτησα όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν στρωμένο με βελούδα, με πούπουλα, με ροδοπέταλα. Πάντοτε, ό,τι έκανα, ό,τι πέτυχα, ό,τι κατέκτησα, μάτωσα, ταλαιπωρήθηκα, πόνεσα, αγωνίστηκα, ίδρωσα και το κατέκτησα με πολύ παλικαριά
με πολύ παοξίδικο τρόπο. Αυτό θα γίνει και τώρα. Αυτό θα γίνει και τώρα. Αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Και τώρα. Θα έχουμε ταλαιπωρηθεί, θα μας έχει βγει η ψυχή, θα έχουμε φάει τα μέσα μας, αλλά εμείς θα πάμε στους ομίλους του Champions League. Σας φιλώ, σας αγαπώ, θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Ζου μου σου λέμε, έρχεται το ψυχιατρίο. Φιλιά πολλά. Bye.